Από τον τέταρτο ευεργετινό, υπόθεση ΙΖ, δεν πρέπει κινούμενοι από υπερηφάνεια να πολυπραγνώνουν περί τα υψηλά νοήματα της γραφής και επετηρεί τα δογματικά και υπέρτερα της λογικής ή να προσπαθούμε να εννοήσουμε τα κρίματα του Θεού. Α. Εν το γεροντικό, κάποτε επεσκέφθηκαν τον Αβά Ζήνωνα μερικοί αδελφοί και του υπέβαλαν την εξής ερώτηση. Τι σημαίνει Αβά αυτό που γράφεται εις το βιβλίο του Ιώβ? Ουρανός δε ου καθαρός εναντίον αυτού, Ιώβ Ι15. Ο γέρον απήντησε, οι άνθρωποι έπαψαν να φροντίζουν για την απαλλαγή από τις αμαρτίες του και ασχολούνται με την έρευνα των ουρανών. Η ερμηνεία του ρητού που εζητήσατε είναι, μόνον ο Θεός είναι καθαρός, δι' αυτόν είπε η Γραφή, ότι ο ουρανός δεν είναι καθαρός ενώπιον του Θεού. Ένας αδελφός από την Αίγυπτον επήγε εις ξένον μέρος δια μίαν υπόθεσή του. Εις το ξένον αυτό μέρος παρέμεινε φιλοξενούμενος ενός αναχωρητού που διεκρίνεται δια την αγάπη του και φιλοξένει πολλούς. Κατά τη συζήτηση ο αδελφός ομίλησε εις τον αναχωρητήν περί του Αβά ποιμένος. Όταν ήκουσε αυτό ο αναχωρητής επεθύμησε να γνωρίσει τον Αβά ποιμένα. Αφού επέστρεψε ο αδελφός εις την χώρα του, ύστερα από λίγων καιρών ήρθε και ο αναχωρητής στην Αίγυπτον προς τον αδελφόν εκείνον. Ο αδελφός τον εφιλοξένησε και τον οδήγησε προς τον Αβά ποιμένα. Αφού εισήλθε πρώτος εις το κελί του Αβά ποιμένος, του ανέφερε περί του αναχωρητού ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος, ότι τον αγαπούν και τον τιμούν εις την χώρα του και τα τι αυτά. Κατόπιν των συστάσεων αυτών ο Αβάς ποιμήνε δέχτη με χαρά τον αναχωρητή και αφού αντίλαξαν τον αδελφικό ασπασμό εκάθισαν. Εν συνεχεία ο αναχωρητής ήρχισε να ομιλεί εκ της Αγίας Γραφής περί πνευματικών και ουρανίων ζητημάτων. Ενώ ομίλει ο αναχωρητής, ο γέρον έστρεφε αλλού το πρόσωπό του και δεν του έδινε ούτε μία απάντηση. Ο αναχωρητής, αφού παρέμενε επαρκετό διάστημα χωρίς να του είπε ούτε μία λέξη ο γέρον, ελπίθηκε και βγήκε από το κελίο και λέγει στον αδελφό, ο οποίος τον οδήγησε ως εκεί. Ματέως έκαμα όλο αυτό το ταξίδι, διότι ήλθα προς τον γέροντα και δεν θέλει να συζητήσει μαζί μου. Λυπημένος ο αδελφός ήρθε πάλι στο κελί και λέει στον Αβά ποιμένο. Αβά, σου ετώνησα ότι προς χάρη σου ήρθε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Γιατί λοιπόν δεν συνομιλείς μαζί του? Τέκνον μου, απήντησε ο γέρον. Ο αναχωρητής είναι εκ των σπουδαίων ανθρώπων που ομιλεί περί ουρανίων πνευμάτων. Εγώ όμως είμαι από χαμηλά και εκ τούτου ομιλώ για επίγεια πράγματα. Εάν λοιπόν μου ομιλεί περί παθών ψυχής, εγώ θα μπορούσα να το απαντήσω. Τα πνευματικά όμως περί των οποίων μου ομίλησε, εγώ όσοι ψηλά δεν τα γνωρίζω. Μετά την εξήγηση αυτήν εξήλθε ο αδελφός και λέγει στον αναχωρητή. Ο γέρον δεν συζητεί ευκόλως δια ζητήματα της γραφής. Όταν όμως τον ερωτούν περί παθών της ψυχής, τότε προθύμως απαντά. Κατόπιν της πληροφορίας αυτής του αδελφού, κατενήγει ο αναχωρητής και εισήλθε εκ δευτέρου στο κελί του γέροντος, ερωτών αυτόν με ταπείνωση. Τι να κάνω, Αβά, διότι με κυριεύουν τα πάθη της ψυχής? Ο γέρον με ενθουσιασμό λέει. Τώρα ήλθες όπως πρέπει. Ομίλησε μου για αυτά και θα σε πλουτίσω με πνευματικά αγαθά, δηλαδή με ψυχοφελείς απαντήσεις. Πράγματι λοιπόν, ήρχισε μεταξύ των δύο μία μικρά και ωφέλιμη συζήτηση περί των παθών της ψυχής και της αντιμετωπίσεώς του. Κατά το τέλος της συζητήσεως αυτής, κάτε ευχαριστημένος ο αναχωρητής και ωφελημένος εξ αυτής, είπε: Πράγματι, αυτή είναι η αληθινή οδός και ευχαριστώ τον Θεό, διότι αξιώθη να συναντήσει έναν τιού τον Άγιον. Ούτω δε ικανοποιημένος επέστρεψεν εις την πατρίδα του. Ένας γέρον είπε: Εάν ένας αδελφός τη στιγμή που κάθεται στο κελίο του ενθυμηθεί ένα ρητό της Αγίας Γραφής και προσπαθήσει μόνος του να το ερμηνεύσει, περιστρέφων αυτόν εις τη σκέψη του, χωρίς να έχει φτάσει εις μέτρων τελειότητος ή να τον έχει τραβήξει η αγάπη του Θεού, διατρέχει μέγιστον κίνδυνο. Οι δαίμονες παρουσιάζουν το ρητό όπως αυτοί θέλουν και ρίπτουν ούτω τον διούτων ή εις αίρεσιν ή υπέρμετρων υπερηφάνεια. Παρακάλεσε κάποιος τον Αβά σωσίπατρον. Αβά μου, δώσε μου μίαν εντολή για να την εφαρμόσει στη μοναχική μου ζωή. Και ο Αβά σωσίπατρος απήντησε. Να προσέξεις να μην εισέλθει η γυναίκα εις το κελί σου και να μην διαβάσεις ποτέ απόκριφα βιβλία. Ο Αβάς Αντώνιος,
Αναλογιστής μεταδέου στο βάθος των κρυμάτων του Θεού, παρακάλεσε το Θεό να του εξηγήσει μερικάς απορίας. «Κύριε», έλεγε, «γιατί μερικοί αποθνίσκουν εις μικράν ηλικίαν, ενώ άλλοι εις βαθύτα των γύρας? Γιατί άλλοι είναι πτωχοί και άλλοι είναι πλούσιοι? Γιατί οι μεν άδικοι πλουτούν και ευτυχούν, ενώ οι δίκαιοι πείνουν και υποφέρουν?» Ήρθε προς αυτόν απάντηση λέγουσα: «Αντώνιε, πρόσεχε τον εαυτό σου, διότι αυτά είναι ανεξερεύνητη κρίση του Θεού και δεν είναι ψυχικών σου συμφέρων η ενασχόληση με αυτά». Μερικοί γέροντες ασκητέ επεσκέφτησαν κάποτε τον Αβά Αντώνιον. Μαζί τον ήταν ο Αβάς Ιωσήφ. Θέλουν ο Αβάς Αντώνιος να τους δοκιμάσει, τους είπε μία φράση εκ της Αγίας Γραφής και ήρχισε να τους ερωτά, από τους νεοτέρους προς τους μεγαλύτερους, ποια είναι η σημασία της φράσης. Έκαστος λοιπόν απαντούσε διαφορετικά, αναλόγως της σωματικής του ικανότητος, της πνευματικής του, συγγνώμη, ικανότητος. Εις όλους ο γέρον απαντούσε, δεν έβρεσε τη σημασία του ακόμη. Τελευταίον εξ όλων απευθύνεται προς τον Αβά Ιωσήφ: «Συ πώς ερμηνεύεις το ρητόν αυτό, Αβά?» Ο Αβάς Ιωσήφ απήντησε: «Εγώ δεν γνωρίζω». Και τότε με ενθουσιασμό προσέστηφθε σε ο Αβάς Αντώνιος: «Πράγματι ο Αβάς Ιωσήφ ανεκάλυψε την οδό της τελειότητος, διότι είπε, δεν γνωρίζω. Ο Αβάς Δανιήλ διηγήθη περί του Αβά Αρσενίου, ότι απέφευγε πάντοτε να ομιλεί περί ζητημάτων της Αγίας Γραφής, αν και είχε τη δύναμη, αν ήθελε, ούτω και ευκόλως έγραφε εν επιστολή εις όσους εζήτουν την επίλυση απορειών. Όταν δε ήρχε το κατά αραιά διαστήματα εις το καθολικό της Χίτης, παρέμενε κρυμμένος πίσω από μίαν κολόνα για να μην τον ειδεί κανείς και τον προσέξει με τα εξεβασμού, και αυτός προσέξει κανένα αποσπόμενος από την ιερότητα της ακολουθίας. Κάποτε συγκεντρώθησαν οι πατέρες της Κίτεως για να ασχοληθούν με περί την μελέτη του Μελχισεδέκ, περί του οποίου αναφέρει ως γνωστούν η Αγία Γραφή, Γένεσης Γιώτα Δέλτα 18-20, Ψαλμός Ρωθήτα 4, Εβραίων Ζήτα 1-20. Ελσμόνησαν όμως να καλέσουν και τον Αβά Κόπριν, ύστερον τον εκάλεσαν, όταν δε προσήλθε τον ηρώτησαν σχετικώς. Εις απάντηση ο Αβάς Κόπρις εκτύπησε 3 φορές το στόμα του και είπε: «Αλλή μονό σου Κόπρι, αλλή μονό σου Κόπρι, διότι άφησες αυτά που σε διέταξε ο Θεός και ερευνάς αυτά που δεν σου ζητεί». Μόλις τον ήκουσαν οι άλλοι πατέρες, αντελήφθησαν τη σημασία των και έφυγαν από διατακελία του. Κάποτε ένας αδελφός επεσκέπτει τον Αβά Θεόδωρον, που εισκύτευε στην Θέρμη. Αμέσως δε ήρχισε να ομιλεί και να ερευνεί ζητήματα τα οποία ουδέποτε μέχρι στιγμής εκκίνησε φίρμος εν στη ζωή του. Τότε ο γέρον του λέει: «Συ τέκνο μου, δεν βρήκες ακόμη το πλοίο, ούτε έχεις ετοιμάσει τα σαποσκευά σου. Πριν λοιπόν ακόμη ταξιδεύσεις, πώς ομιλείς, ως να ευρίσκεσαι εις την πόλη για την οποία προορίζεσαι? Κάμε πρώτα το έργο σου ως μοναχού και τότε έρχεσαι εις αυτά που τώρα συζητείς». Β. Του Αβά Ισαΐου. Η επιθυμία για την φιλοπερίεργων έρευναν της Αγίας Γραφής γεννά την έχθραν και την φιλονικία μεταξύ των παρερμηνευόντων αυτήν. Το να κλαίει όμως κανείς για τα αμαρτίας του φέρει την ειρήνη. Η αμαρτία να κάθεται ο μοναχός στο κελίον του και να παραμένει αμετανόητος για τα αμαρτίας του και να ενοχλείται μόνον με τη φιλοπερίεργων έρευναν της Αγίας Γραφής. Όποιος αφήνει ελευθέραν την καρδία του εις την διερεύνηση και ερμηνεία των διαφόρων χωρίων της Γραφής, διερωτώμενος τι σημαίνει το ένα ή το άλλο, πριν ακόμη κερδίσει εις Χριστόν τον εαυτόν του, ότι ούτως πάσχει από άσκοπον και ανοφελή περιέργειαν και είναι αξιολύπητος εχμάλωτος. Όποιος αγρυπνεί για να εχμαλωτιστεί, προτιμά να ρίπτει με ταπείνωση των εαυτών του ενώπιον του Θεού, επιζητών πάντοτε το έλεος του. Μη ζητήσεις να κατανοήσεις τα υψηλάς λεπτομερίας των κρυμάτων του Θεού. Όταν τον παρακαλείς να σε βοηθήσει και να έλθει να σε σώσει από την αμαρτία, διότι όλα τα αφορώντα των Θεών έρχονται μόνατον όταν ο τόπος που θα τα δεχτεί, δηλαδή η καρδία, καταστεί αγνή και καθαρά.
Όποιος στηρίζεται στις γνώσεις του και κάνει το θέλημά του, αποκτά έχθραν στην ψυχή του και δεν δύναται να απομακρυνθεί από το πνεύμα που φέρει λύπη στην καρδία του. Εκείνος που μελετά επιφανειακώς τους λόγους της γραφής και τους ερμηνεύει κατά τη γνώμη του και κρίνει τον εαυτόν του επί τη βάση του υπ' αυτού ερμηνευωμένων, ότι είναι εντάξει, ότι ούτως ασφαλώς δεν γνωρίζει την δόξα του Θεού ούτε τον πλούτον της καλοσύνης του. Αντιθέτως, αυτός που εγκολπούται τους λόγους της Αγίας Γραφής και λέγει με ταπείνωση, δεν γνωρίζω να τους ερμηνεύσω, είναι άνθρωπος ότι ούτως δοξάζει τον Θεό στην καρδία του, αποθησαυρίζεται ο πλούτος του Θεού αναλόγως της πνευματικής του δυνάμεως και του λογισμού του. Λόγος Κάπα του Αγίου Ισάκ του Σύρου περί του πόσην τιμή έχει η ταπεινοφροσύνη και πόσον ο βαθμός αυτής είναι ανώτερος. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να ομιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης, αλλά φοβούμαι, ως φοβείται εκείνος ο οποίος θέλει να ομιλήσει περί του Θεού δια ανθρωπίνων συλλογισμών. Καθότι η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος, επειδή ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός εν ανθρωπίσας επί της γης, αυτήν ενεδείχθη και συνενεστράφει με θυμών και πάσος της ενεδείθη αυτήν, αυτός τη αληθεία ομοιούται εκείνη, ως της κατέβει εκ του ιδίου ύψους και εσκέπασε την ιδίαν αυτού δόξα και μεγαλοσύνη δια της ταπεινοφροσύνης ή να μη εκτίσεις καταφλεχτή. Βλέπουσα την φύση της αυτού θεότητος, διότι εκτίσεις δεν είναι δύνατο να ιδεί αυτόν εάν δεν ελάμβανε μέρος εξ αυτής, αλλά ούτε να ακούσει τους λόγους αυτού πρόσωπον προς πρόσωπον, καθότι ουδέ οι ιοί του Ισραήλ ειδηνήθησαν να ακούσουν τη φωνή αυτού όταν εκ της νεφέλης ελάλησε προς αυτούς. Δια τούτο έλεγον προς τον Μωυσήν, «Ας λαλήσει μετά σου ο Θεός και εσύ», είπε προς ημάς τους λόγους αυτού, «και ας μη λαλήσει προς ημάς ή να μην αποθάνομεν». Πώς λοιπόν εκτίσεις η δύνατο να ειδεί την θείαν φύσιν, διότι τόσο φοβερά υπήρχε η θεωρία του Θεού, ώστε ο μεσίτης Μωυσής έλεγεν ότι εμφοβός ήμι και έντρομος, επειδή όταν εφάνει επί του όρου Σινάη δόξα αυτού, όλον το όρος εκαπνίζεται και έτρεμεν από τον φόβον, ώστε και τα θηρία τα οποία επλησίαζαν εις τα κατώτερα μέρη του όρους απέθνισκον. Ο δε λαός των Εβραίων καθαρίσασε αυτόν κατά την εντολή του Μωυσέως, τρεις ημέρας προετοιμάστη ή να γίνει άξιος, άκουσε την φωνή του Θεού και να ειδεί την θεωρία αυτού. Αλλά όταν έφτασε ο κόσμος, δεν ειδηνήθη να δεχτεί την θεωρία του φωτός αυτού και τη σφοδρότητα της φωνής των βροντών. Ήδη όμως εξέχε την χάρη αυτού εις τον κόσμο δια της ιδία αυτού παρουσίας, χωρίς να κατέλθει εις την γη μετασυσμού και πυρός και φωνής φοβεράς, αλλά ως βροχή και πόκον και ως εισταγόν εισταζουσα επί την γην μεθόν μεθαπαλότητος και διάλης μορφής εφάνει συναναστρεφόμενος με θυμών, καλύψας δια του καταπετάσματος τη σάρκα στην εαυτού μεγαλοσύνη, το οποίον κατασκεύασεν εις αυτόν το θείον αυτού νεύμα εκ του κόλπου της Παρθένου της Θεοτόκου Μαρίας, όπως βλέποντας αυτόν όντα εκ του γένους ημών, μην ταραχθώμε εκ της θεωρίας αυτού. Δια τούτο λοιπόν, πάσος της φορές την στολήν την οποία ενεδύθη ο κτίστης εις το εκείνου σώμα, αυτόν το Χριστόν ενδύεται, καθότι επεθύμησε να ενδύσει τον έσω άνθρωπο την ομοίωση του Χριστού, διείς εφάνει στην κτήσιν αυτού και δι' αυτής εισέτη φαίνεται εις του εαυτού δούλους, και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξης εκοσμήθη δι' αυτής, δια τούτο και ηχοϊκή κτήσεις, όταν βλέπει πάντα άνθρωπον ενδεδειμένων, τούτο το ομοίωμα προσκυνεί αυτόν προς τιμήν του ιδίου αυτού αυτής δεσπότου, τον οποίον είδεν ενδεδειμένων αυτήν και συναναστρεφόμενων μεθεαυτής.
διότι ποια κτήσεις δεν ευλαβείται την θεωρία του ταπεινόφρονος, αλλά έως ότου αποκαλυφθεί η δόξα της ταπεινοφροσύνης εις πάντας, υπήρχε ευκαταφρόνητος η θεωρία αυτής και τι το πλήρης αγίωτος, ήδη όμως έλαμψε η μεγαλοσύνη αυτής εις τα μάτια του κόσμου και κάθε άνθρωπος προστιμά αυτήν όπου και αν φανεί, και δια τούτο του Μεσίτου ηξιώθη η κτήσης να δεχτεί την θεωρία του ιδίου αυτής κτήστου και δημιουργού. Δια τούτο ούτε οι εχθροί της αλήθειας μπορούν να καταφρονήσουν αυτήν, αν και υπάρχει πτωχότερος εκείνος ο οποίος απέκτησε αυτήν, αλλά τιμάται δι' αυτής σαν αφορά η Στέφανον Πορφύρα. Το ταπεινόφρονο άνθρωπο κανείς δεν μισεί ποτέ, ούτε επιπλήττει ούτε καταφρονεί, επειδή αγαπά αυτόν ο δεσπότης αυτού και δια τούτο αγαπάται παραπάντων. Αυτός αγαπά όλους επίσης και όλοι αγαπούν αυτόν, όλοι επιθυμούν αυτόν και εις πάντα τόπον όπου πλησιάσει ως άγγελον φωτός βλέπουν αυτόν και προσφέρουν εις αυτό ιδιαίτερη τιμή. Και όταν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος, σιωπούν έμπροσθεν αυτού και όλων των ανθρώπων, οι οφθαλμοί προσέχουν το στόμα αυτού και πας άνθρωπος ακούει τους λόγους αυτού και δέχεται αυτούς ως λόγους Θεού. Η βραχυλογία αυτού είναι ως η άπειρη λόγη των σοφών. Οι λόγοι αυτού είναι γλυκοί στην ακοή των σοφών υπέρ μέλη και κυρίων και παραπάντων ως Θεός θεωρείται, κάνει διότι υπάρχει και αμαθής κατά τους λόγους και κατά τη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής. Ως της λαλή καταφρονητικός κατά του ταπεινόφρονος και δεν λογαριάζει αυτόν ως ζώντα άνθρωπο, αυτός ανοίγει το στόμα αυτού και βλαστημεί κατά του Θεού. Αλλά όσον καταφρονείται εις τους οφθαλμούς του, εφόλης κτήσεως η τιμή αυτού διαμένει πάντοτε και πανταχού. Πλησιάζει ο ταπεινόφθορος εις τα φθοροπιά θηρία και άμα ειδούν αυτόν αμέσως ημερούνται οι αγριώτες αυτών και πλησιάζουν αυτόν ως δεσπότην αυτούν και κουνούν τα κεφάλια τους και τα χέρια τους και τα πόδια τους, διότι αντιλαμβάνονται εις αυτόν και μυρίζουν την ευωδία την οποία εξέπεμπε ο Αδάμ πρώτης παραβάσεως και όταν ελήφθη τότε εξ ημών πάλιν ο Ιησούς Χριστός δια της παρουσίας αυτού ανανέωσε και έδωκεν αυτό εις ημάς και εμύρισε την ευωδία του γένους των ανθρώπων. Πλησιάζει δε πάλι ο ταπεινόφρονος στα θανατηφόρα ερπετά και άμα αισθανθούν την χείρα αυτού επάνω στα σώματά των απάβει ευθύς η οξύτης και η σκληρότητα του θανατηφόρου αυτού πικρότητος και ψηλαφώνται υπ' αυτού ως ακρίδες. Πλησιάζει στους ανθρώπους και προσέχουν εις αυτόν ως εις Κύριον. Και τι λέγω ανθρώπους, αλλά και οι δαίμονες μεθόλης αυτών της φοδρότητος και της πικρίας και μεθόλης της μεγαλαφίας αυτών και του φρονήματος όταν πλησιάσουν εις τον ταπεινόφρονα γίνονται ως χους και μαραίνεται όλη αυτόν η κακία και καταστρέφονται όλες αυτών οι μηχανές και τα πανουργεύματα αυτών μένουν χωρίς ενέργεια, ανενέργεια. Μέχρι τότε λοιπόν εδείξαμε το μεγαλείο της στιγμής στην οποία έλαβαν παραθέω η ταπεινοφροσύνη και τη δύναμη η οποία υπάρχει και κρυμμένη σε αυτήν. Από εδώ και πέρα δε θέλουμε δείξει τι εστί αυτή η ταπείνωση. Τι και πότε ο άνθρωπος αξιούται να δεχτεί αυτήν τελείως. Ας κάνουμε δε διαφορά μεταξύ του ταπεινόφρονος και του αξιοθέντων της αληθούς ταπεινοφροσύνης. Η ταπείνωση είναι κρυπτή κάποια δύναμη την οποία δέχονται οι τέλειοι Άγιοι μετά το τέλος όλης της εαυτών πολιτείας και δεν δύναται η δύναμη σε αυτή εις άλλων παρά μόνον εις τους τελείους. Κατά την αρετήν δια της δυνάμεως της Θείας Χάριτος, διότι η αρετή περιλαμβάνει εις αυτήν τα πάντα. Δια τούτο δεν μπορεί κανένας από κάθε άνθρωπο απλώς και ως έτυχε να ονομάζει ταπεινόφρονα, αλλά μόνο εκείνους οι οποίοι εγένοντο άξιοι αυτής της τάξεως περί της οποίας είπαμε. Όχι πας ως της εκφύσεως υπάρχει κόσμιος και ησύχιος, ή φρόνιμος και πράος έφτασεν ούτως και στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης, αλλά ταπεινόφρονα αληθεία είναι και λέγεται εκείνος ο οποίος έχει εις το κρυπτόν άξιον κάτι υπερηφάνειας και δεν υπερηφανεύεται, αλλά ως χώμα βλέπει το χάρισμα και στη διάνοια αυτού, αλλά ούτε εκείνον ονομάζομαι ταπεινόφρονα, ο οποίος δια της ενθυμίσεως των αμαρτημάτων αυτού συντρίβει την αυτού καρδιά και δεν αφήνει το νου αυτού να υπερηφανεύεται και να ταπεινοφρονεί, αν και τούτο το είδος της ταπεινοφροσύνης είναι επενετόν, αλλά επειδή εις έτη έχει τον λογισμό της υπερηφανίας δεν απέκτησε την τέλεια ταπείνωση.
αλλά προσπαθεί δια μηχανημάτων να προσλάβει αυτήν εις αυτόν, και ειδού δεν έχει αυτήν εις αίτη, αλλά θέλει αυτήν, και επομένως η ταπεινοφροσύνη δεν είναι εις αίτη δική του. Τέλειος δε ταπεινόφρον είναι εκείνος ο οποίος δεν χρειάζεται να μηχανάται και να εφευρίσκει δια του νοός αυτού αιτίας και να ταπεινοφρονεί, αλλά κατά πάντα τελείως και φυσικώς απέκτησεν αυτήν άνευ κόπου και δέχτην αυτήν εις αυτόν εις μέγα τι χάρισμα το οποίον υπερέχει πάσαν και την κτήσιν, αλλά και αυτός θεωρεί τον εαυτό του όσο αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητον, και καθώς εκείνος ο οποίος εισήλθε με τα πάση ακριβίας εις τα μυστήρια όλων των πνευματικών φύσεων και υπάρχει τέλειος κατά τη σοφία όλης της κτήσεως, λογίζεται όμως τον εαυτό του ότι δεν ξέρει τίποτε, έτσι και αυτός δεν ταπεινοφρονεί δια μηχανημάτων και αιτιών, αλλά αν κάποιας βίας υπάρχει πραγματικά ταπεινός κατά την καρδία. Αλλά άραγε είναι δυνατόν ποτέ να γίνει άνθρωπος τόσον ταπεινός και να μεταβάλει τόσον την εαυτού φύση ή όχι, μη διστάσεις καθόλου. Καθότι η δύναμη στην οποία έλαβε εκ των μυστηρίων τέλει πάντα εις αυτόν, καθώσον η δύναμη αυτή προχωρεί εις την εργασία κάθε αρετής. Ταύτην τη δύναμη εδέχτησαν οι μακάριοι Απόστολοι εν είδη πυρός, διά τούτο παρήγγειλεν αυτής ο Σωτήρ να μην αναχωρήσουν από την Ιερουσαλήμ έως ότου ήθελον λάβει δύναμην εξ ύψους. Και η Ιερουσαλήμ μεν είναι αυτή η αρετή δύναμης δε η ταπείνωσης, η εξ ύψους δε δύναμης είναι ο παράκλητος ως της ερμηνεύεται πνεύμα παρακλήσεως, και τούτο είναι εκείνο το οποίο ελέγχθη εις την Θείαν Γραφήν περί αυτού, ότι τα μυστήρια εις του ταπεινόφροντας αποκαλύπτονται. Τούτου δε του πνεύματος των αποκαλύψεων, το οποίον δεικνύει τα μυστήρια, μόνο οι ταπεινόφρονες αξιούνται να δεχτούν, και δια τούτο μερικοί από τον Αγίον είπαν ότι η ταπείνωση στελεί την ψυχή δια των θείων θεωριών. Ας μην τολμήσει λοιπόν ουδείς τον ανθρώπο να φανταστεί ότι έφτασε στο μέτρο της ταπεινοφροσύνης δι' ενός κατανυχτικού λογισμού, ώστις εσύ επήλθε εις αυτόν ή σε κάποια περίσταση ή δια ολίγων δακρύων εξελθόντων εξ αυτού ή δια ενός καλού χαρίσματος το οποίον έχει φυσικός ή απέκτησε δια της βίας, διότι εκείνο το οποίον υπάρχει πλήρωμα όλων των μυστηρίων είναι η φύλα και φύλαξ πάσων των αρετών, και ότι δια ολίγων κόπων απέκτησε πάντα τα αυτά τα καλά τα οποία αναφέρομαι ανωτέρω περί τούτου του χαρίσματος. Αλλά εάν κάποιος ενήξε όλα τα πονηρά πνεύματα και δεν διέφυγεν αυτό κανένα έργο εκ πάσης αρετής, όπερ να μην έπραξε ή να μην απέκτησε, και αν ενήξε και υπέταξε τα οχυρώματα όλων των εχθρών δαιμόνων και έπειτα αισθάνθη σε αυτόν ότι έλαβε τούτο το χάρισμα της ταπεινώσεως, όταν το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί μετά του Ιδίου Πνεύματος κατά των λόγων του Αποστόλου Παύλου, τότε αυτό βεβαίως είναι η τελειότητα της ταπεινοφροσύνης, και μακάριος εκείνος όσοι απέκτησαν αυτήν, διότι κατά πάσαν ώραν ασπάζεται τον κόλπον του Ιησού Χριστού και αναγκαλίζεται αυτόν νοερός. Εάν δεν τυχόν κάποιος ερωτήσει τι να πράξω, πώς να αποκτήσω την ταπεινοφροσύνη, δια την ως τρόπου να γίνω άξιος να δεχτώ αυτήν, ιδού εγώ βιάζω εαυτόν, και αν νομίζω ότι απέκτησα αυτήν, βλέπω ότι ενάντια σε αυτήν λογισμοί περιστρέφονται εντός της καρδίας μου και εντεύθεν πίπτω πάλι εις απόγνωση. Προς τούτον τον ερωτώντα θέλει αποκριθεί αυτή η ταπεινοφροσύνη έτσι. Είναι αρκετόν εις το μαθητή να γίνει κατά την μάθηση όμοιος με τον διδάσκαλον, και εις τον δούλο να γίνει όμοιος με τον Κύριον αυτού. Βλέπε εκείνον ο οποίος όρισε αυτήν και δωρείται αυτό το χάρισμα δια κάποιου τρόπου απέκτησε αυτήν. Γίνου λοιπόν και εσύ όμοιος με αυτόν και θέλεις εύρει αυτήν. Διότι αυτός ο ίδιος είπεν, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου εις την ώρα του θανάτου παντός ανθρώπου και εις εμέ δεν ευρίσκει τίποτε. Βλέπεις πως δια της τελειότητος πασών των αρετών δυνατόν να αποκτήσει τι στην ταπείνωση. Ας επιθυμίσουμε και ζηλώσουμε λοιπόν αυτόν ως της είπε τι αυτά. Και πάλιν είπε, οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικήσεις, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και ποιος, ο ποιητής του ορατού και αορατού κόσμου, ώστες έχει και απολαμβάνει δόξαν και τιμή και προσκύνησιν περί πάντων των Αγίων ήτινες εγένοντο τέλειοι στην αρετήν και αγίασαν και τελειώθησαν από Αδάμ μέχρι τη σήμερα. Μετά του Ανάρχου αυτού Πατρός του αποστήλατος αυτών εις τον κόσμο και μετά του Αγίου και Σοποιού Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
λόγος κάπα αλφα Αγίου Ισαάκ του Σύρου περί του υποτείνως ωφελείται ο άνθρωπος να πλησιάσει δια της καρδίας αυτού εις τον Θεό, και αν κάποιος είναι η αληθής αιτία ο οποίος πλησιάζει κρυπτός εις αυτόν την βοήθεια του Θεού, και ποιαν πάλιν είναι η αιτία υφέρουσα τον άνθρωπο εις την ταπείνωση. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος γνώρισε την ιδίαν αυτού ασθένειαν, καθότι η τι αυτή γνώση γίνεται εις αυτόν θεμέλιον και ρίζα και αρχή πάσης αρετής και αγαθοσύνης, επειδή όταν κάποιος μάθει και αισθανθεί αληθώς την εαυτού ασθένεια, τότε περισφύγει την ψυχή αυτού εκ της μαλθακότητος της σκοτιζούσης την γνώση και θησαυρίζει εις αυτόν παραφυλακήν. Αλλά ουδείς δύναται να αισθανθεί την αυτού ασθένεια εάν δεν παραχωρηθεί μικρόν υπό του Θεού να εμπέσει εις πειρασμούς ή σωματικούς ή ψυχικούς, διότι τότε ο άνθρωπος συγκρίνουν την αυτού ασθένεια με τη βοήθεια του Θεού θέλει να γνωρίσει εκ τούτου την ιδίαν αυτού αδυναμία και την μεγαλοσύνη της του Θεού βοηθείας. Όταν δε πάλι στοχαστεί το πλήθος των εαυτού μηχανημάτων και την παραφυλακήν και την εγκράτεια και τη σκέπτη και την περίφραγκη της ψυχής αυτού για τον οποίον ελπίζει να έβρει εις αυτήν πεποίθηση και δεν ευρίσκει, ή εάν η καρδία αυτού δεν έχει γαλήνη και ησυχία εκ του φόβου και του τρόμου, ας γνωρίσει τότε ότι ούτως ο φόβος της καρδίας αυτού υποδηλώνει ότι βεβαίως έχει ανάγκη της βοηθείας άλλου κάποιου, διότι εσωτερικά η καρδία μαρτυρεί δια του φόβου ο οποίος έρχεται εις αυτόν και παλεύει εντός αυτού και φανερώνει τη στέρηση καλού κάποιου, και εκ τούτου αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ησυχάσει με τα πεπιθήσεως, καθότι η βοήθεια του Θεού είναι ισόζουσα. Όταν δεν γνωρίσει κάποιος ότι έχει ανάγκη της βοήθειας του Θεού, κάμνει πολλάς προσευχάς, και όσον αυξάνει αυτάς τόσον ταπεινούται η καρδία αυτού, επειδή δεν δύναται κάποιος ενώ σου παρακαλεί και ζητεί να μην ταπεινωθεί, και επομένως την συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία ο Θεός δεν θέλει περιφρονήσει. Έως ότου λοιπόν δεν ταπεινωθεί η καρδία δεν δύναται να πάψει τον διασκορπισμό, διότι μόνο η ταπείνωση περιμαζεύει την καρδία. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί παρευθύς περικυκλώνει αυτόν το έλεος του Θεού, και τότε η καρδία αισθάνεται την θείαν βοήθεια, διότι ευρίσκει δύναμη κάποιαν πεπιθήσεως η οποία κινείται εις αυτήν. Όταν δε αισθανθεί ο άνθρωπος την θείαν βοήθεια ότι υπάρχει μεταυτού και βοηθεί αυτόν, τότε η καρδία ευθύς πληρούται χαράς και πίστεως, και εκ τούτου εννοεί ο Θεός ότι η προσευχή είναι καταφύγιον βοηθείας και πηγή σωτηρίας και θησαυρός πεπιθήσεως και λιμήν σώζων των ανθρώπων εκ της τρικυμίας των πειρασμών και φως και εις τους εν σκότη ευρισκομένους και στήριγμα των ασθενών και σκέπη εν καιρό πειρασμών και βοήθεια εις την ακμή της ασθενείας και ασπής λυτρώσεως εις τους αοράτους πολέμους και βέλος κινούμενων κατά το δαιμόνων, και εν γέννη όλο το πλήθος των καλών δια της προσευχής λαμβάνει την είσοδο εις τον άνθρωπον, και εντεύθεν λοιπόν μεταπίστευσε τρυφά εις την προσευχή η δε καρδία αυτού χέρι και εφραίνεται δια της προς τον Θεόν πεπιθήσεως, και παντελώς δεν μένει πλέον εις την πρότινον στην προτέρα πύρωση και εις την απλή ομιλία του στόματος. Όταν δε ο άνθρωπος κατανοήσει αυτά πάντα, έτσι τότε αποκτά την προσευχήν στην ψυχήν αυτού ως θησαυρόν, και από την πολλή αυτού χαρά και αγαλίαση μεταβάλλει τον τρόπον της προσευχής αυτού εις ευχαριστίας, ευχαριστηρίους φωνάς. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο είπε ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, ο ορίσας εις έκαστον πράγμα ιδιαίτερον σχήμα, ότι η προσευχή είναι χαρά αναπέμπουσα εις τον Θεό ευχαριστίαν. Τούτο δε το είδος προσευχής κατορθούται δια της γνώσης του Θεού, διότι δεν προσεύχεται πλέον ο άνθρωπος μετακόπου και μόχθου, το οποίο συμβαίνει και εις το άλλο είδος προσευχής της θερημένης αυτής της χάριτος, αλλά με τα χαράς και θαυμασμού της καρδίας αναδίδει ακαταπαύστος τας ευχαριστηρίους δεήσεις διαλαλή των φωνών, κινούμενος εκ της υπερβολικής γνώσης του Θεού και εκπλητώμενος για το υπερβάλλον της χάριτος αυτού, και εντεύθεν υψώνει έφνη στην φωνήν αυτού υμνολογών και δοξολογών των Θεών, που και αναπέμπει την ευχαριστία και λίαν εκπλητώμενος κινεί την εαυτού γλώσσα, ώστις δια της δοκιμής καταλήθειαν και οχή κατά φαντασίαν έφτασε εις τούτον το μέτρο της προσευχής, αυτός γνωρίζει το τι λέγω και ότι δεν υπάρχει κανένα ενάντιον, και ότι ούτως ας πάυσει πλέον από του να ενθυμείται πάλιν τα μάταια πράγματα και ας παραμένει το Θεό δια της αδιακόπου προσευχής δηλών και φοβούμενος μήπως το ερηθεί ποτέ την δυνατήν βοήθειαν του Θεού.
Πάντα τα αυτά τα καλά γεννώνται εις τον άνθρωπο εκ της συναισθήσεως της ιδία αυτού ασθενίας, διότι εκ της πολλής αυτού επιθυμίας του να αποκτήσει την βοήθεια του Θεού πλησιάζει προς Αυτόν δια της επιμόνου προσευχής, και όσον αυτός μεταπόθ πλησιάζει προς τον Θεό, τόσο και ο Θεός πλησιάζει εις Αυτόν δια των χαρισμάτων αυτού, και δεν αφαιρεί ποτέ παρά αυτού την χάρη ένεκα της πολλής αυτού ταπεινώσεως, καθώς και η χείρα του Ευαγγελίου φωνάζει ακαταπαύστος προς τον Κριτήν, όπως κάμνει εις αυτόν εις την εκδείξη του αντιδίκου αυτού, αλλά και ο πανικτήρμων Θεός αναβάλει ενίοτε τας χάριτας αυτού, όπως τούτο γίνει εις αυτόν αιτία και πλησιάσει επιμάλλον δια της προσευχής εις αυτόν και δια την ανάγκη αυτού παραμείνει εις τον αναβρίοντα τας ωφελίας Θεών. Και τεινάμεν των αιτημάτων αυτού δίδει εις αυτόν αμέσως, εκείνα λέγω εκτός των οποίων δεν δύναται να σωθεί, κάποιον δε αναβάλει την δόση. Και εις κάποια μεν πράγματα απομακρύνει από αυτόν και αποδιώκει το καυσόδες του εχθρού, και εις κάποια δε παραχωρεί να πειράζεται, όπως η πείραξη αυτή γίνει εις αυτόν αιτία να πλησιάζει στον Θεό, ως προείπων και παιδευόμενος δοκιμαστεί εις τους πειρασμούς. Και αυτός είναι ο λόγος της Θείας Γραφής, τον οποίον λέγει ο Θεός, αφήκεν έθνη πολλά και δεν παρέδωκε να φτάει εις χείρας του Ιησού να βει ή να παιδέψει δια αυτών τους Ιούς Ισραήλ και να εφηλέ των Εβραίων διδαχτώσει και μάθουσε τον πόλεμο. Εάν δε ο δίκαιος δεν συναισθανθεί την εαυτού ασθένεια, τα πράγματα αυτού κίνται, πηγαίνουν εις την ακμή του ξηραφιού και κατά πάσαν στιγμήν ευρίσκεται εις μέγαν κίνδυνο. Μη λοιπόν μακριά της πτώσεως, μήτε της ευθοροποιού λέοντος της υπερηφανίας φαίνεται απειλαγμένος. Και πάλιν όποιος δεν γνωρίζει την ιδίαν αυτού ασθένειαν, στερείται της ταπεινώσεως. Ο δε στερημένος της ταπεινώσεως υπάρχει στερημένος και της τελειότητας. Ο δε στερημένος της τελειότητος πάντοτε είναι περίφοβος, διότι η πόλη αυτού δεν είναι θεμελιωμένη εις τους σιδηρούς στήλους και εις τα σχαλκάς φλοιάς της ταπεινώσεως. Ταπείνωση δε δεν δύναται κάποιος να αποκτήσει άλλος παρά μόνο δια των μέσων εκείνων δια των οποίων συνήθως συντρίβεται η καρδία και περιφρονούνται οι λογισμοί της υπερηφάνειας. Δια τούτο πολλάξει ο εχθρός ημών διάβολος ευρίσκει εις τον άνθρωπο μικράν κάποιαν αιτία δια την οποία εκκλίνει αυτόν εις το εαυτού θέλημα, καθότι άνευ ταπεινώσεως δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο έργο της τελειότητος, ούτε τίθεται εις το γραμμάτιο της ελευθερίας αυτού εις φραγής του Αγίου Πνεύματος. Μάλλον δε μέχρι της παρούσης πνευματικής αυτού καταστάσεως υπάρχει δούλος και δεν απειλάγει εκ του φόβου αυτού, διότι δεν ορθοποδεί το έργο της διαφοδηγής αυτού άνευ ταπεινώσεως, ούτε παιδεύεται διαφορετικά παρά δια των πειρασμών, επειδή χωρίς την παιδεία δεν αποκτά την ταπείνωση. Δια τούτο ο Θεός συγχωρεί στους Αγίους αιτίας ταπεινώσεως και συντριμού καρδίας γινωμένου δια εμπόνου προσευχής, ή να όσοι αγαπώσιν αυτόν πλησιάσωση προς αυτόν δια της ταπεινώσεως, και πολλάκις μεν φοβίζει αυτούς δια των σωματικών παθών και της πτώσεως των ισχρών και μυαρών ενθυμίσεων, πολλάκις δε και δια ανθρωπίνων οδυνδυσμών και ύβριων, ενίοτε και δια σωματικών ασθενειών και αρρωστημάτων, και άλλοτε δια της ενδίας των αναγκαίων χρειών του σώματος, και πότε μεν δια αυτών και μοχθών, διακόπων και μόχθων, μεγάλου φόβου και εγκαταλείψεως και του φανερού πολέμου του διαβόλου, πότε δε δια διαφόρων φοβερών πραγμάτων. Τα αυτά δε πάντα συμβαίνουν εις αυτούς, ή να έχουν αιτίες ταπεινώσεως και μην εμπέσουν εις αμέλεια, ή συμβαίνουν χάριν πραγμάτων εκείνων εις τα οποία εισθένησε ψυχικός ο αγωνιστής, ή δια των φόβων των μελλόντων κακών, ώστε εξ ανάγκης είναι εποφελείς οι πειρασμοί εις τους ανθρώπους. Λέγω δε τούτο, όχι ότι πρέπει ο άνθρωπος να χωνευθεί θεληματικός δια των, να χαυνοθεί θεληματικός δια των αισχρών λογισμών, ή να δια της ενθυμίσεως αυτών δοθεί εις αυτόν πρόφαση ταπεινώσεως, ούτε να ζητεί να εμπεί εκουσίως εις πειρασμούς, αλλά πρέπει ενώ εργάζεται το καλό να είναι εις πάσαν περίστασιν προσεκτικός και να φυλάτει την εαυτού ψυχήν και να συλλογίζεται ότι υπάρχει κτιστός
και δια τούτου ευμετάβλητος, καθότι έκαστος κτίστος άνθρωπος έχει ανάγκη της δυνάμεως του Θεού προς βοήθειαν αυτού, και πάσο ο οποίος έχει την ανάγκη της βοήθειας άλλου, δήλων ότι έχει φυσικήν ασθένεια, και πάσο ο οποίος γνωρίζει την εαυτού ασθένεια, εξ ανάγκης χρειάζεται να ταπεινωθεί, όπως λάβει την βοήθεια του Θεού. Εάν δε εξ αρχής εγνώριζεν και έβλεπεν την εαυτού ασθένεια ο άνθρωπος, δεν ήθελε να μελήσει ποτέ, και αν δεν η μέλη, δεν ήθελε αποκοιμηθεί αμέριμνος, και αν δεν εκοιμάτω, δεν ήθελε παραδοθεί εις τας χείρας των εχθρών, οι οποίοι στεναχωρούν αυτόν, ή να εξυπνιστεί. Πρέπει λοιπόν εις κάθε έναν ο οποίος οδεύεται την οδό της αρετής να ευχαριστεί και όλες τις επερχόμενες εις αυτόν θλίψεις από τον Θεόν, ή να εξυπνήσει τον νουν αυτού, και διότι υπερηφανεύτη, και ας μην ταραχθεί δια τούτο, μήτε να αφήσει το στάδιο του αγώνος, αλλά ας μέμφυτε τον εαυτό του, εάν μη γίνει εις αυτόν διπλούν το κακόν, διότι ο Θεός ο πλήρης πάσης δικαιοσύνης δεν είναι άδικος, μη γέννητο, εις τον οποίον πρέπει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Λόγος ΚΒ περί των τρόπων της εις Θεόν ελπίδος, και τι πρέπει να ελπίζει εις Θεόν, και τι σου ελπίζον αφρόνος και ανοήτως, ή προς τον Θεόν ελπίς, προέρχεται εκ της καρδιακής πίστεως. Υπάρχει δε καλή εάν γέννηται μεταγνώσεως και διακρίσεως, διότι υπάρχει και άλλη ελπής, διάφορος της πρώτης ή της είναι ψευδής. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει καθόλου περί των προσχέρων πραγμάτων, αλλά για την πολλήν αυτού εις τας αρετάς επιμέλειαν αφιερώνει εαυτόν νύχτα και ημέρα εις το Θεόν, χωρίς να προνοεί περί κοσμικού κάποιου πράγματος, και έχει όλην αυτού την πρόνοιαν εις τα θεία, και δια τούτο ο αμελεί και προετοιμάζει δια εαυτόν τροφάς και σκεπάσματα και κατοικίαν, τότε αυτός ελπίζει καλός και σοφός εις τον Θεόν, ώστις θέλει ετοιμάσει εις αυτόν πάντα ό,τι χρειάζεται και έχει ανάγκη, και αυτή είναι η αληθής και σοφοτατάτη ελπής πραγματικός. Δίκαιον λοιπόν είναι να ελπίζει ότι ούτως εις τον Θεόν, καθώσον υπάρχει δούλος αυτού γνήσιος και δουλεύει αυτό μετά επιμελίας ανευθυνός αμελίας προερχομένης εκτινός αιτίας, εις τον διούτον είναι πρέπον να δεικνύει ο Θεός ιδιαίτεραν επιμέλειαν, καθότι φυλάτη πιστός την εντολή αυτού τη λέγουσα, ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη, και πάντα τα λοιπά θέλουν σας δοθεί. Και μη λαμβάνετε πρόνοιαν περί της σαρκός, όταν δε έτσι πολιτεύεται κάποιος, όλος ο κόσμος ως δούλος του θέλει να ετοιμάσει σε αυτόν πάντα τις ανάγκες του σώματος, και άνευ κάποιου δισταγμού θέλει υποταγή σε αυτόν ως εις δεσπότην, και καθόλου δεν θέλει εναντιωθεί στο θέλημα αυτού, διότι δεν επιτρέπει ότι ούτως σε αυτόν του να φροντίζει τας αναγκαίας χρειάς του σώματος αυτού, ή να μη απασχολούμενος εις τα τιά αυτά μείνει αργός και εκ του έμπροσθεν του Θεού παντοτινή στάσεως, και δεν φροντίζει ποσός περί άλλου τινός πράγματος, παρά μόνο πως να μείνει αργός και πάσαν φροντίδαν τίνουσαν προσιδονήν και διασκορπισμόν του νοός και τούτο δια των φόβων του Θεού, και εν το σούτο αυτός θέλει απολαμβάνει πάντα τα αναγκαία δια θαυμασίου τρόπου, χωρίς να φροντίσει και χωρίς να κοπιάσει δι' αυτά. Αλλά ώστις έχει την καρδία αυτού προσιλωμένη όλος εις τα γήινα και αείποτε τρώγει χώμα εκ της ατιμίας πάθη μετά του όφεως διαβόλου, δεν φροντίζει παντελώς περί των ευαρεστούντων το Θεό έργον της αρετής, αλλά ταλαιπωρείται και μοχθείς πάντα τα σωματικά, και υπάρχει παραλελειμμένος και αργός από πάσης αρετής για την συνεχήν συνομιλία και το μετεωρισμό της ακολασίας, και προφασίζεται προφάσεις κάποιας ότι ούτως για την αμέλεια αυτού και την αργία στα ψυχικά είναι έκπτωτος του Θεού. Μόνον δε εννοείται όταν στεναχωρηθεί υπό της ελήψεως ή του θανάτου ή της ενδίας ή θλιβή εκ του θερισμού των εαυτού ανομιών, λέγει δήθεν ας ελπίσω εις το Θεό και αυτός θέλει να με κάνει αμέριμνον και θέλει να μου δώσει άνεση. Αλλά εις αυτόν θέλει, είπε κάποιος έτσι. Ω ανόητε, μέχρι της παρούσης ώρας δεν ενεθυμήθης των Θεών, αλλά εξύβρισες αυτόν δια τον έργο σου και δια το Άγιον σου αυτού όνομα, ευλαστημεί το
Δια σου εις τα έθνη, ως γέγραπτε και ήδη τολμάς να λέγεις με πλατή στόμα, ας ελπίσω εις τον Θεό και αυτός θέλει να με βοηθήσει και θέλει με ρημνήσει περί εμού. Καλώς λοιπόν είπεν ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, εκτρέπων τους τιούτους εκ της ματέας αυτών ελπίδος, λέγον, καθημέραν με παρακαλούσει και θέλουν μάθουν τα σοδούς μου και ζητούσει παρέ μου κρίσιν και δικαιοσύνη. Ως εκείνοι οι οποίοι εργάζονται την αρετή και δεν παραλείπουν τα σεντολάς μου. Εκ των τιούτων εις υπάρχει και αυτός άφρον και ανόητος, ως τη σουδέδια του νοός αυτού πλησιάζει στον Θεόν, όταν όμως περικυκλωθεί δια των θλίψεων, υψώνει τα σχήρας προς τον Θεόν, ελπίζω να λάβει παρά αυτούν βοήθεια. Ότι ούτως έχει ανάγκη να επαιδευτεί πολλές φορές δια του καυστικού σιδήρου των πειρασμών εις όλα τα μέρη, επειδή και δεν έχει καμία εργασία αξία της εις Θεόν πεπιθύσεως αυτού, αλλά δια μεν τας κακάς αυτού πράξης και την αμέλειαν την οποίαν έχει εις τα πρέποντα αυτός γίνεται άξιος παιδείας δια δε το έλεος αυτού ο Θεός, μακροθυμή κυπωμένη αυτόν. Ας μη εξαπατά λοιπόν τον εαυτό του ότι ούτως και λησμονεί την τάξη της διαγωγής αυτού και λέγει ότι ελπίζει εις τον Θεόν, διότι θέλει παιδευτεί, καθότι καθόλου έχει το έργο της πίστεως. Ουδέ να αποπλύνει τους πόδας αυτού εις την αργίαν και λέγει ότι πιστεύω εις το Θεόν, ότι θέλει μη προμηθεύσει τα προς την χρειάν ως πολιτευόμενος εις τα έργα αυτού. Ας μη ρίπτει ανοήτω σε αυτόν εις λάκων μη δόλος έχων των Θεών εις την ενθύμηση αυτού και μετά την πτώση λέγει. Ας ελπίζω εις τον Θεόν και αυτός θέλει με λυτρώσει. Μη μπλανάσε ως άφρον, ο δια των Θεών κόπος και ο εις την εργασία των εντολών αυτού υδρός προηγείται της αυτών ελπίδος. Εάν πιστεύεις εις τον Θεόν, καλώς ποιείς, αλλά η πίστης χρειάζεται και έργα, και ή εις τον Θεόν ελπείς εκτίσεις τα σαρετάς κακοπαθίας φαίνεται. Πιστεύεις ότι ο Θεός προνοεί περί των χτισμάτων αυτού και είναι δυνατός εις πάντα, αλλά εις την πίστην σου πρέπει να επακολουθεί και η πρέπουσα εργασία και πότε τότε θέλει να σου εισακούσει. Μη θέλε κρατήσει ανέμους στην παλάμη σου, δηλαδή πίστην χωρίς έργων. Πολλάκις μη γνωρίζουν κάποιος περιπατείς δρόμων όπου ευρίσκεται κακών και βλαπτικών θηρίων ή ληστέ και φωνής ή άλλο τύπο παρόμοιον. Όπερ είναι έργων της θείας πρόνοιας συναλυτρώσει αυτών ταύτης αιτίας εκ του κινήματος αυτού έως ότου πέρασει το κακόν θηρίον ή το κακόν συναπάντημα. Και πάλιν ευρίσκεται εις το δρόμο φαρμακερό φίδι, κοιτόμενο και μη φαινόμενο, και ο Θεός μη θέλουν να παραδώσει τον άνθρωπο εις τούτων των πειρασμών, αμέσως κινεί τον όφη να συρίζει και να φύγει εκεί ή να διέλθει από μπροστά αυτού, και εκείνος βλέπων αυτόν προφυλάσσεται και λυτρώνεται από αυτού ή και ανάξιος της αυτού προνοίας δια της τα σκρυπτάς αυτού αμαρτίας, τας οποίας μόνος ο ίδιος γνωρίζει, λυτρώνει όμως αυτόν ο Θεός δια το άπειρον αυτού έλεος. Και πάλι συμβαίνει πολλάκις 20 τείχος ή λιθάρι μεγάλο να πέσει εκ του τόπου του αυτού με τα κρότου και μερικοί να ευρίσκονται εκεί υποκάτω καθήμενοι και ο Θεός από φιλανθρωπία κινούμενος προστάσει άγγελου να φυλάτει αυλαβεί τον τόπον εκείνο έως ότου αναχωρήσουν από εκεί οι καθήμενοι ή δια την ως άλλου αιτίας εκβάλλει αυτούς από εκεί και άμα εξέλθουν οι καθήμενοι αμέσως αφήνει να πέσει με τα κρότου πολλού και δεν τυχόν συμβεί να πλακωθεί και της κάμνη ώστε να μην βλαθεί ποσός καθότι δια τον τιού των μέσων θέλει ο Θεός να δείξει το άπειρο μέγεθος της παντοδυναμίας αυτού. Ταύτα λοιπόν και τα παρόμοια είναι ίδια της κοινής και καθολικής της Θεού προνοίας την οποία έχει εις όλους εν γέννη τους ανθρώπους. Ο δε δίκαιος έχει αυτήν παντοτινήν και αχώριστον διότι ο Θεός τους μεν λοιπούς ανθρώπους διόρισεν ίδιοι να διοικώσουν τα εαυτόν πράγματα και να συγκερνώσουν την ιδίαν αυτών γνώσιν με την πρόνοια του Θεού, αλλά ο δίκαιος δεν έχει ανάγκη να διοικεί τα δικά του δια της αυτού
δια της αυτής της γνώσεως. Διότι αντί αυτής απέκτησε την τέλεια πίστη δια της οποίας καταστρέφει κάθε ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και δεν θέλει φοβηθεί ουδέ εφόσον απαριθμίσουμε ανωτέρω καθώς εγγράφει. Ότι ο δίκαιος έχει θάρρος ως τον λέοντα και αποτολμά εις πάντα δια της εαυτού πίστεως. Όχι ότι δοκιμάζει τον Θεό εάν βοηθεί αυτόν, αλλά ως να βλέπει αυτόν τον οποίον καθοπλισμένος δια της δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και καθώς ον αυτός έχει διαρκή τη φροντίδα να είναι μετά του Θεού και το σούτον και ο Θεός θέλει να υπεί περί αυτού μετά αυτού ήμι είστε την θλίψη και στεναχωρία αυτού όπως βοηθήσω αυτόν και δοξάσω αυτόν και εμπλήσω αυτόν μακρότητα ημερών και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Αλλά ο χάβνος και αμελής εις το έργο της αρετής δεν δύναται να έχει τη αυτήν ελπίδα παρά μόνον εκείνος ώστις πάντοτε καθόλας στας περιστάσεις ευρίσκεται μετά του Θεού διά της καλονής των εαυτού έργων και υψώνει τα όματα της καρδίας αυτού προς αυτόν καθώς είπε ο θείος Δαβίδ. Απέκανον οι οφθαλμοί μου από του να ελπίζω εις τον Θεόν μου ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν. Λόγος 21 Ιωάννου της Κλίμακος περί καινοδοξίας. Δια την πολύμορφων καινοδοξία. Μερικοί συνηθίζουν όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών να κατατάσσουν την καινοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγουν ότι είναι 8 οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως, ο θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους τους εμέτρησαν 7. Για αυτούς περισσότερο πείθομαι κι εγώ. Διότι ποιος μπορεί να έχει υπερηφάνεια αφού ενίκησε την καινοδοξία? Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άντρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν που το καλεί η περίσταση θα μιλήσουμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωση των παθών, δηλαδή την ανώσιο ίηση. Λέγω με συντομία διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφεί για αυτήν εις μήκος ομοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίσει τους ανέμους. Η καινοδοξία είναι ως προς μεν τη μορφή της μεταβολή της φυσικής τάξεως και διαστροφή των καλών ηθών και παρατήρησης παντός αξιομέμπτου πράγματος. Ως προς δε την ποιότητα, σκορπισμός των καμάτων, απώλεια των υδρότων, δόλιος κλέπτης του θησαυρού, απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της υπερηφανίας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκι στο αλόνι, που είναι μέρ μικρό, αλλά απειλεί να κλέψει αθόρυβα όλο τον καρπό και τον κόπο του Γεωργού. 3. Το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το στάρι και η καινοδοξία να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει να το κλέψει, δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακή, ενώ το πνεύμα της καινοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Η είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων. 4. Παρατήρησε και θα ειδείς ότι αυτή η ανώσιος, δηλαδή η καινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την ειδείς στα ρούχα και στα μοίρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα και παντού σε κάθε έργο χαίρεται η καινοδοξία. Παραδείγματος χάρη, όταν νηστεύω καινοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω, για να μην φανεί η αρετή μου, πάλι καινοδοξώ με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικόμαι από αυτήν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά, πάλι καινοδοξώ. Όταν ομιλώ, νικόμαι, αλλά και όταν σιωπώ, πάλι νικόμαι. Όπως και αν τη ρίξεις αυτή την τρίβολα άκανθα, ίσταται όρθιο το κεντρί της. 6. Ο καινόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Καινόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος, του καινόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη, διότι και τα δύο τα κάνει για τον ανθρώπινο έπαινο. Ο καινόδοξος ασκητής είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του τυραννεί και το μισθό δεν παίρνει. 7. Ποιος θα γελάσει με τον εργάτη της καινοδοξίας που παρίσταται στην ψαλμωδία και επηρεαζόμενος από αυτήν άλλοτε γελά και άλλοτε κλαίει ενώπιον άλλων? 8. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαίνει ή μάλλον να πλανά για τους επαίνους μας και με τους επαίνους μας άνοιξε τα μάτια.
και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος. 9. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατανήξεως, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από το σωστό δρόμο. Οι μακαρίζοντες ημάς, λέγει ο προφήτης, πλανούν πλανός είναι ημάς. Ισαΐας Γάμα 12. 10. Ίδιο των προχωρημένων στην αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα της ύβρης. Ίδιο νόμος των Αγίων και των Οσίων είναι να παρέρχονται αυλαβώς τους επένους. 11. Είδα πενθούντας να τους επενούν και να εξοργίζονται γι' αυτό. Έτσι, σαν σοφοί έμποροι σε πανηγύρι, αντάλλαξαν το πάθος της κοινοδοξίας με το πάθος της οργής. 12. Ουδής γιγνώσκητα του ανθρώπου ή με το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, Α Κορινθίους Β 11. Γι' αυτό ας εσχυνθούν και ας κλείσουν το στόμα τους όσοι εγκομιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπο. 13. Όταν ακούσεις ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιεγέλασε, πίσω σου ή εμπρός σου, εσύ να του δείξεις αγάπη και να τον επενέσεις. 14. Είναι μεγάλο πράγμα το να αποδιώξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Μεγαλύτερο όμως είναι να αποδιώξεις τον έπαινο των δαιμόνων. 15. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός που εξευτέλισε τον εαυτό του, γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια, αλλά εκείνος ο οποίος εξυβρίστη από άλλον και παρά ταύτα δεν ελάττωσε απέναντί του την αγάπη του. 16. Επισήμανα τον δαίμονα της κοινοδοξίας να σπείρει λογισμούς για κάποιον αδελφό και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς και σε έναν άλλο, και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερον να αποκαλύψει τον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να μην μακαρίζει τον προορατικό, να τον μακαρίζει ως προορατικό. Μερικές φορές ο ανώσιος δαίμον της κοινοδοξίας εγγίζει και στα μέλη του σώματος και προξενεί διάφορες κινήσεις και παλμούς. Μην τον παραδεχτείς το δαίμονα αυτόν όταν σου ομιλεί για επισκοπές, ηγουμενείς ή δασκαλικά αξιώματα. Πρόσεξε, γιατί είναι δύσκολο να απομακρύνεις το σκύλο από το τραπέζι του κρεοπολίου. Μόλις αυτός αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, μας προτρέπει αμέσως να εγκαταλείψουμε την έρημο και να αναχωρήσουμε για τον κόσμο. Πήγαινε, μας λέγει, να σώσεις ψυχές οι οποίες χάνονται. 17. Άλλη είναι η μορφή των Αιθιώπων και άλλη μορφή των Ανδριάτων. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλη μορφή της κοινοδοξίας των κοινοβιατών και άλλη των ερημητών. 18. Τις επισκέψεις των κοσμικών στην Σμονή τις αντιλαμβάνεται πρώτη κοινοδοξία και προτρέπει τους πιο ελαφρούς μοναχούς να εξέλθουν να υποδεχθούν τους ερχομένους. Τους κάνει να πέθουν στα πόδια τους και έτσι φορεί το πρόσωπο της ταπεινοφροσύνης. Αυτή που ξεχυλίζει από υπερηφάνεια κάνει συνισταλμένο τον ταπεινό, τον τρόπο της συμπεριφοράς, τον τόνο της φωνής, κοιτάζει στα χέρια των επισκεπτών για να λάβει τα δώρα τους. Επιπλέον τους αποκαλεί κυρίους και προστάτες και ότι σε αυτούς χρωστούν μετά τον Θεό τη ζωή τους οι μοναχοί. Εν συνεχεία, ενώ εκάθισαν στην τράπεζα τους, προσπαθεί να εγκρατεύονται και να επιπλήττουν αυστηρά τους κατωτέρους, διότι δήθεν αυτοί δεν εγκρατεύονται. Ενώ ήρθε η ώρα της ψαλμοδίας, τους δραθήμους τους έκανε προθήμους, τους αφώνους καλυφώνους και τους νησταλαίους αγρύπνους. Τους προτρέπει ακόμη να καλοπιάνουν τον κανονάρχη και να τον εκλιπαρούν να τους παραχωρήσει τα πρωτεία στην ψαλμοδία. Τους κάνει να τον αποκαλούν πατέρα και διδάσκαλο και όλα αυτά έως ότου αναχωρήσουν οι ξένοι. Όσους τιμώνται και προτιμώνται, τους οδήγησε στην υπερηφάνεια και όσους καταφρονούνται στη μνησικακία. 19. Η καινοδοξία πολλές φορές αντί για τιμή προξένησε ατιμία, διότι συνέβη να οργιστούν εξαιτίας της οι μαθητές της και έτσι τους εντρόπιασε αφάνταστα εμπρός στους άλλους. Η καινοδοξία τους αξιθύμους επί παρουσία ανθρώπων τους μετέβαλε σε πράους. Κάνει μεγάλη έφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα και εκμεταλλευόμενοι αυτά οδήγησε πολλές φορές τους αθλίους στην πτώση. 20. Είδα ένα δαίμονα που ελείψε και έδιωξε τον αδελφό του. Ενώ δηλαδή ένας μοναχός ήταν οργισμένος, έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες, οπότε μετεπολήθη ο άθλιος από την οργή στην κοινοδοξία, δηλαδή εμφανίστηκε ως πράος στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βεβαίως να δουλεύει συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην κοινοδοξία. 21. Αυτός που πουλήθηκε στην κοινοδοξία ζει διπλή ζωή, εξωτερικά και με το σχήμα του ζει ως μοναχός, με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ως κοσμικός. 22. Εάν σπεύσουμε γρήγορα να επιτύχουμε την ευαρέστηση των Άνω, ας φροντίζουμε πολύ να γευθούμε και την Άνω δόξα, διότι αυτός που γεύθηκε εκείνη τη δόξα θα καταφρονήσει κάθε επίγειο δόξα. Απορώ δε πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήσει τη δεύτερη χωρίς να γευθεί την πρώτη. 23.
πολλές φορές ενώ μας είχε κλέψει καινοδοξία, γυρίσαμε και την εκλέψαμε εμείς με τον πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πραγματική προσπάθεια από καινοδοξία και μολονώ ότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη. Το τέλος υπήρξε καλό και πενετό, διότι ενώ εν τω μεταξύ μετέτρεψαν την κακή σκέψη. 24. Όποιος υπερηφανεύεται για τα χαρίσματα δηλώνει οξύνια. Ευκολία στη μάθηση, δηλαδή οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προσφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει τα υπερφυσικά χαρίσματα, διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και σε πολλά άπιστος και καινόδοξος. 25. Για την απόκτηση της τελείας αγάπης και των πλουσίων χαρισμάτων και θαυματουργικής και προορατικής δυνάμεις, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ερισμόνησαν οι ταλέποροι ότι όχι η κόπη, αλλά κυρίως η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων αυτών. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, έβαλε σαθρό θεμέλιο. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτό του χρέος στη δούλο, αυτός ξαφνικά θα λάβει από το Θεό ανέλπιστο πνευματικό πλούτο. 26. Μην πείθεσαι στον λυκμήτωρα, στον δαίμονα δηλαδή που λυκνίζει και καταστρέφει όταν σου προτείνει να παρουσιάσει τις αρετές του για να ωφεληθούν δήθεν όσοι σε ακούν. Τι γάρο ωφελήσει άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο κερδίσει ή ωφελήσει αυτόν δε ζημιώσει. Μαθαίου Γιώτα Σίγμα 26. Τίποτα δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο λόγο. Έτσι δίδεται και στους άλλους παράδειγμα να μην υπερηφανεύονται, πράγμα από το οποίο τι υπάρχει περισσότερο ωφέλιμο. 27. Κάποιος από τους προορατικούς πατέρες επρόσεξε τα εξής, τα οποία και διηγείτο. Ενώ καθόμουν σε σύναξη μοναχών, ήρθαν οι δαίμονες της καινοδοξίας και της καινοδοξίας και της υπερηφανίας και κάθισαν δεξιά και αριστερά μου, και ο πρώτος μου εκεντούσε την πλευρά με το δάχτυλο της καινοδοξίας και με προέτρεπε να υπώ κάποιο όραμα ή κάτι που επετέλεσα στην έρημο. Μόλις όμως τον απόκρουσα λέγοντας αποστραφήσαν ή στα πίσω και κατασχυνθήσαν οι λογιζόμενοι είναι κακό, ψαλμός ψηφίτα 3, αμέσως ο δεύτερος εξ αριστερών μου ψιθύριζε στο αυτή. Έβγε, πολύ καλά έκανες, έγινες μέγας αφού ενήξεις την ανεδέστατη μητέρα μου. Τότε εγώ χρησιμοποιώντας εύστοχα τον επόμενο στίχο του απάντησα. Αποστραφήτουσαν παράπτυκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, πεποίηκας, ψαλμός ξηθήτα 4. Όταν ερώτησα τον προορατικό αυτόν πώς η καινοδοξία συμβαίνει να είναι μητέρα της υπερηφανίας, μου απέντησε. Οι μεν έπαινοι εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωση. Όταν δε εξυψωθεί η ψυχή, την παραλαμβάνει τότε η υπερηφάνεια και αναφέρει αυτήν έως των ουρανών και καταφέρει έως των αβύσσων. Ψαλμός ρο σίγμα 26. Υπάρχει δόξα που μας έρχεται από τον Κύριο. Τους γάρ δοξάζοντες με λέγει δοξάσου. Α βασιλείων Β 30. Και υπάρχει δόξα που είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτη σου. Γάρ λέγει όταν καλό μας είπε πάντες οι άνθρωποι. Λουκά σίγμα 26. 29. Θα αντιληφθείς αφού στην πρώτη δόξα όταν τη θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντιοτρόπως και όταν αποκρύπτεις την καλή σου ζωή όπου και αν βρίσκεσαι. Τη δευτέρα δόξα αντιθέτως θα την αντιληφθείς όταν και το παραμικρό το κάνεις προς το θεαθήνε της ανθρώπης. ΚΓ 5. Μας υποβάλλει η μιαρά καινοδοξία να κάνουμε πως έχουμε αρετές που δεν έχουμε, παραπλανώντας μας με το ρητό ούτε λαμψάτο το φως ημών έμπροστα των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα. Μαθαίου ε 16. Πολλές φορές ο Κύριος οδήγησε τους καινοδόξους ακαινοδοξία με κάποιο ατιμωτικό τρόπο που επέτρεψε να συμβεί. 30. Αρχή της ακαινοδοξίας είναι η προφύλαξη του στόματος και η αγάπη της ατιμίας, μέσον η απόρριψη κάθε έργου που μας προτείνουν λογισμοί της καινοδοξίας. Και τέλος, εάν βεβαίως υπάρχει τέλος στην άβυσο, το να πράττουμε ασυναίσθητα ενώπιον πλήθους κάθε τι που μας εκθέτει. 31. Μη αποκρύπτεις την αισχύνη σου με τη σκέψη να μην γίνεις αιτία σκανδάλου. Όμως δεν πρέπει ίσως να χρησιμοποιείται πάντοτε το ίδιο φαρμακευτικό έμπλαστρο, αλλά να λαμβάνετε υπόψη και το είδος τους άλλων. 32. Όταν εμείς επιδιώκουμε τη δόξα που όταν μόνη της μας στέλνεται από άλλους και όταν επιχειρήσουμε κάτι χάρη καινοδοξίας, τότε ας ενθυμηθούμε το πένθος μας και μετά τη συντριβή και φόβου προσευχής μας, και τότε οπωσδήποτε
θα την εκδιώξουμε την ανέσχυτη καινοδοξία, εάν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Διαφορετικά, ας φέρουμε αμέσως στη σκέψη μας την ώρα του θανάτου και αν επιμένει ακόμα, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την κατεσχήνη που ακολουθεί στην δόξα αυτή, εφόσον ο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε. Λουκά Ιώτα Ήτα 14. Ταπεινωθήσετε όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά οπωσδήποτε και εδώ. 33. Όταν οι επενούντες ή μάλλον οι αποπλανούντες αρχίσουν να μας επενούν, ας ενθυμηθούμε αμέσως το πλήθος των ανομιών μας και ασφαλώς θα ειδούμε ότι ήμασταν άξιοι των επένων και των τιμών. 34. Υπάρχουν και μερικοί καινόδοξοι που θεωρούν υποχρεωμένο το Θεό να τους εισακούσει σε ορισμένα αιτήματά τους. Ο δε Κύριος συνηθίζει να τους προλαμβάνει και να πραγματοποιεί ό,τι θα τους ζητήσουν στις προσευχές τους. Και για τούτο και τούτο για να μην τα λάβουν με την προσευχή και αυξήσουν την ίησή τους. 35. Όσοι επιτοπλίστων οι απλοί και οι απονήρευτοι δεν περιπίπτουν στο φαρμακερό αυτό πάθος, αλλά αφού άλλωστε η καινοδοξία είναι διώκτηση απλότητας και επίπλαστη συμπεριφορά. 36. Υπάρχει κάποιο σκουλίκι που αφού αυξηθεί βγάζει πτερά και πετά στα ύψη. Ομοίως και η καινοδοξία, εάν σαν αυξηθεί, γεννά την υπερηφάνεια που είναι ο αρχηγός και η τελείωση. Η αρχή και το τέλος όλων των κακών. Βαθμή 21. Όποιος από αυτή την καινοδοξία δεν εχμαλωτίστηκε, δεν θα περιπέσει στην έχθρα του Θεού. Ακέφαλο υπερηφάνεια. Λόγος 22 Ιωάννου της Κλίμακος περί υπερηφανίας. Δια την ακέφαλον υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι άρνηση του Θεού, εφεύρεση των δαιμόνων, εξουδένωση των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επένων, απόδειξη ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξας των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθίας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλαστημίας. 2. Αρχή της υπερηφανίας είναι το τέλος της καινοδοξίας. Μέσον η εξουδήνωση του πλησίων, η αναδής φανέρωση των κόπων μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Και τέλος η άρνηση της βοηθείας του Θεού, η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. 3. Ας το ακούσουμε όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτόν τον βαθύ λάκκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό, διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδής, ώστε από την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε τον Θεό. 4. Είδε άνθρωπο να ευχαριστεί το Θεό με το στόμα και να κομπάζει με το εσωτερικό φρόνημα. Πέρι αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισίος που έλεγε στο Θεό με απρεπή καύχηση: «Ο Θεός ευχαριστός» Λουκά Ιώτα Ήτα 11. 5. Όπως συνέβη πτώσεις εκεί κατεσκήνωσε, όπου συνέβη πτώσεις εκεί κατεσκήνωσε προηγουμένως η υπερηφάνεια, διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου. 6. Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστο άντρα να λέγει: «Υπόθεσε ότι είναι 12 τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά την ίηση την αγαπήσει ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώσει τον τόπο και τον υπολείπων 11. 7. Ο υψηλόφρον μοναχός αντιλέγει με σφοδρότητα, ενώ ο ταπεινόφρον δεν γνωρίζει ούτε να βλέπει τον άλλον αντιπρόσωπα. Δεν σκύβει το κυπαρίσι να βαδίσει τη γη, ούτε ο υψηλοκάρδιος μοναχός να αποκτήσει υπακοή. 8. Ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχει και δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να οδηγηθεί στην τελική απώλεια με κάποιον άλλον τυχόντα τρόπο. 9. Υπερηφάνης κύριος αντιτάσσεται α πέτρο ε 5. Και ποιος μπορεί έπειτα να τους ελεήσει? Ακάθαρτος παρακυρίω πάση ψιλοκάρδιος παροιμίων γιώτα ε 5. Και ποιος θα κατορθώσει έπειτα να καθαρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο? 10. Πέδευση των υπερηφάνων είναι η πτώση. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμον. Εγκατάληψή τους εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές θεραπεύθηκαν από τους ανθρώπους, αλλά το τελευταίο ανθρωπίνος είναι ανίατο. 11. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους εφανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος, ενώ όποιος τους δέχεται έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του.
12. Αν όχι εξαιτίας άλλου πάθους, αλλά από αυτό και μόνο έπεσε κάποιος από τους ουρανούς, πρέπει να εξετάσουμε μήπως και χωρίς καμία άλλη αρετή, αλλά με την ταπείνωση μόνο μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς. 13. Η περηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των υδρότων των πνευματικών. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον, επειδή ασφαλώς θα έκραξαν με υπερηφάνεια. Προς Κύριον και ούκ εισήκωσεν αυτόν. Ψαλμός Ιωταζ 42. Επειδή ασφαλώς δεν απέκοπταν τις αιτίες των αμαρτιών κατά των οποίων προσεύχονταν. 14. Ένας πολύ γνωστικός γέρον συμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανο αδελφό, και αυτός τυφλωμένος του λέγει: «Συγχώρεσέ με, πάτερ, δεν είμαι υπερήφανος». Και ο Πάνος ο Φωσγέρος του αποκρίανε: «Και ποια καλύτερη απόδειξη θα μας έδινες του πάθους σου από αυτό που είπες, το δεν είμαι υπερήφανος? Σε τέτοιους υπερηφαίνους ανθρώπους προξενεί μεγάλη ωφέλεια η υποταγή, η σκληρότερη και τιμωτικότερη διαγωγή, καθώς και η ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των πατέρων. Έτσι, ίσως να υπάρξει σε αυτούς τους ασθενείς κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας». 15. Είναι ντροπή να καμαρώνει κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως είναι έσχατη ανοησία να υπερηφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα επέτυχες πριν γεννηθείς, για αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά τη γέννησή σου τα εχάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτή την γέννηση. 16. Όσες αρετές κατόρθωσες χωρίς το νου και τη λογική, αυτές και μόνο είναι η δική σου, εφόσον το νου και τη λογική σου τα εδόρισε ο Θεός. Όσες νύχες επέτυχες χωρίς το σώμα σου, αυτές και μόνο οφείλονται στην ειδική σου προσπάθεια, εφόσον το σώμα δεν είναι ειδικό σου δημιούργημα, αλλά του Θεού. 17. Μην ξεθαρεύεις παρά μόνον όταν δεχτείς την τελική απόφαση του Κριτού και να παρατηρείς εκείνον της Ευαγγελικής Παραβολής, ο οποίος μετά την ανάκλησή του στο τραπέζι του γάμου εδέθηκε χειροπόδαρα και οδηγήθηκε στο σκότος το εξώτερον. 18. Μην ανυψώνεις τον αυχένα σου ενώ είσαι πλασμένος από γη, διότι πολλοί ερήφθησαν από τους ουρανούς, αν και ήσαν άγιοι και άειλοι. 19. Όταν ο δαίμον καταλάβει έδαφος στην ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμούνται ή όταν είναι ξύπνοι, υπό τη μορφή Αγίου Αγγέλου ή Μάρτυρος, και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια, με το σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλέποροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους. 20. Κι αν ακόμη είχαμε υποστεί μυρίους θανάτους για την αγάπη του Χριστού, ούτε έτσι θα εξεπληρώναμε το χρέος μας, διότι άλλο είναι το αίμα του Θεού και άλλο το αίμα των δούλων, όχι βέβαια ως προς την ουσία, αλλά ως προς την αξία. 21. Ας μην πάψουμε ποτέ να συζητούμε για τους πρώτων πατέρων, για τους προημών πατέρας και φωστήρας, συγκρίνοντας τους εαυτούς μας μαζί τους. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι δεν επατήσαμε καν το πόδι μας στο δρόμο της πραγματικής μοναχικής ζωής, και ότι δεν εφυλάξαμε ουσίες τις υποσχέσεις μας, αλλά ότι ευρισκόμαστε ακόμη στην κατάσταση των κοσμικών. 22. Μοναχός κατεξοχήν σημαίνει οφθαλμός της ψυχής αμετεώριστος και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. Μοναχός είναι εκείνος που προκαλεί εναντίον του τους δαίμονες σαν άγρια θηρία, και που αναγκάζοντάς τους να απομακρύνονται από κοντά του, τους παροξύνει. Μοναχός σημαίνει αδιάκοπη έκσταση του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Μοναχός σημαίνει άνθρωπος που έγινε ένα με τις αρετές, όπως ένας άλλος έγινε ένα με τις ειδονές. Μοναχός σημαίνει άσβεστο φως στον οφθαλμό της καρδίας. Μοναχός σημαίνει άβυσος ταπεινώσεις που εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα. 23. Την λύθη των αμαρτημάτων την προκαλεί η περηφάνεια, διότι ενθύμηση στον προξενεί ταπεινοφροσύνη. 24. Περηφάνεια σημαίνει ισχάτη πτωχία της ψυχής που παρουσιάζεται κατά φαντασία ως πλουσία και που νομίζει ότι ζει στο φως ενώ βρίσκεται στο σκοτάδι. Όχι μόνο δεν αφήνει τούτη η μυαρά να προοδεύει κάποιος, αλλά και από υψηλά τον ρίχνει κάτω. 25. Υπερήφανο σημαίνει ρόδι σαπισμένο εσωτερικός που εξωτερικός γυαλίζει το χρώμα του. Ο υπερήφανος μοναχός δεν χρειάζεται δαίμονα, διότι γίνεται πλέον ο ίδιος δαίμον και εχθρός του εαυτού του. 26. Ξένο είναι το σκοτάδι από το φως, ομοίως ξένος είναι ο υπερήφανος από κάθε αρετή. Στις καρδίες των υπερηφάνων θα γεννηθούν λογισμοί βλαστημίας, ενώ στις ψυχές των ταπεινών ουράνιες θεωρίες. Ο κλέπτης απεχθάνεται το φως του ηλίου και ο υπερήφανος εξουδενώνει τους πράους ανθρώπους. 27. Πολλοί υπερήφανοι δεν γνωρίζω πώς αυταπατήθηκαν και νόμιζαν ότι έφτασαν στο ύψος της απαθίας, αλλά την ώρα του θανάτου είδαν την πτωχία τους. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο τη βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζει.
διότι για αυτόν είναι μάταιο να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους. 28. Συνέλαβα κάποια τούτη την ακέφαλο πλάνη να πλησιάζει προς την καρδιά μου, ανεβασμένη πάνω στους ώμους της μητέρας της. Της έδεσα και τις δύο με τα δεσμά της υπακοής, της εμαστίγωσα με το μαστίγιο της ευτελίας και έτσι τις ανέκρινα με ποιο τρόπο εισέρχονται μέσα μου. Και αυτές, καθώς εμαστιγώνονταν, μου έλεγαν: «Εμείς δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε γέννηση, διότι είμαστε αρχηγοί και γεννήτωρες όλων των παθών. Εμάς μας πολεμεί υπερβολικά η συντριβή της καρδίας που γεννάται από την υποταγή. Εμείς δεν ανεχόμεθα κανένα να μας εξουσιάζει. Γι' αυτό όταν ελάβαμε εξουσία στους ουρανούς, απεστατήσαμε από εκεί. Εμείς με ένα λόγο γεννούμε όλα τα πάθη που αντιστρατεύονται στην ταπεινοφροσύνη, διότι όλα όσα την ευνοούν είναι αντιμέτωπά μας. Αλλά αφού και στον ουρανό εσύ μειώσαμε νίκη, πώς μπορείς εσύ να μας ξεφύγεις? Εμείς συνηθίζουμε πολλές φορές να εμφανιζόμεθα μέσα από την υπακοή, από την αοργησία, από την αμνησικακία, από την πρόθυμη διακονία. Τέκνα ειδικά μας είναι η πτώση των πνευματικών ανθρώπων, η οργή, η καταλαλιά, η πικρία, ο θυμός, η κραυγή, η βλαστημία, η υποκρισία, το μίσος, ο φθόνος, η αντιλογία, η διορυθμία, η απήθεια. Ένα μόνο υπάρχει που δεν μπορούμε να το νικήσουμε, να σου το φανερώσουμε επειδή μας μαστιγώνεις. Εάν κατηγορείς διαρκώς τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια, θα μας θεωρείς ως αν αράχνη, ύπος επάνω στον οποίο είμαι ανεβασμένη, εγώ η περηφάνεια είναι όπως βλέπεις η καινοδοξία. Η οσία όμως ταπείνωσης και η αυτομεμψία θα περιπέξουν τον ύπο και τον αναβάτη του, ψάλλοντας την οδή της νίκης. Άσομεν το Κυρίος ενδόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν. Έξοδος γιώτα έψιλον ένα και εισάβησον ταπεινώσεως». Βαθμής 22. Όποιος την ανέβηκε, ενίκησε, εάν βεβαίως κατόρθωσε να την ανέβει. Λόγος 25 Ιωάννου της Κλίμακος, περί ταπεινοφροσύνης. Δια την υψίστην ταπεινοφροσύνη, η οποία αποκτάται με μυστικών τρόπων και εξολοθρεύει τα πάθη. Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου, στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης, καθώς πρέπει και της μακαρίας αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα, και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς, αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύτηκαν. Ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί για να μην υποβατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την καινοδοξία. 2. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιον μας προς εξέταση έναν θησαυρό ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σχέδια ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μία επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολύ και ατελείωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωσης. 3. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, ας εισέλθουν μέσα μας στο νοερό και πάνσοφο τούτο συνέδριο και ας κρατούν νοερό στα χέρια τους γραπτές πλάκες γνώσεως. Άρχισα λοιπόν το συνέδριο. Συγκεντρωθήκαμε και συζητήσαμε και ερευνήσαμε εξεταστικά τη σημασία της σπουδαίας αυτής επιγραφής. Ένας έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να λησμονείς αμέσως τα καθορθώματά σου. Άλλος το να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους. Άλλος το να γνωρίζεις καλά με το νου σου την ειδική σου αδυναμία και ασθένεια. Άλλος
το να προλαμβάνεις τις εφιλονικίες, να διαλύεις πρώτος την οργή, άλλος το να γνωρίζεις καλά τη χάρη και την σπλαχνία του Θεού και ένας άλλος πάλι το να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνείσαι το ειδικό σου θέλημα. Και εγώ αφού τα άκουσα όλα αυτά και αφού τα εξέτασα μόνος μου με πολλή περίσκεψη και προσοχή, δεν κατόρθωσα με όσα άκουσα να καταλάβω την έννοια της μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό ως έσχατος όλων, αφού εμάζευσα όπως ο σκύλος τα ψίχουλα που έπεσαν από το τραπέζι των γνωστικών εκείνων και μακαρίων πατέρων, κατέληξα στον εξής ορισμό. Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει μάθετε ουκ επαγγέλου, ουκ επανθρώπου, ουκ αποδέλτου, αλλά απαιμού, δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου για την ενέργειά μου μέσα σας. Ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία και το λογισμό και το φρονήματε και ευρύσετε ανάπαυση πόλεμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Ματθαίου Ι' Α 29. 4. Διαφορετική είναι η όψη που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξη και η έναρξη των καρπών και διαφορετική όταν φτάσει το θέρος των αρετών, παρόλο ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. 5. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας στα φύλλα της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάρα αυτά κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζουμε από μέσα μας τον θυμό και την οργή. Όσο δε εν το μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον δέλυγμα. Κυρίως δε συλλογιζόμαστε ότι κάθε μέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών μας εξαιτίας κρυφών και ασυναισθήτων αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής. Το δε πλήθος των χαρισμάτων που μας χορηγεί ο Θεός το βλέπουμε σαν αιτία μεγαλύτερας τιμωρίας γιατί δεν μας αξίζει. Έτσι ο νους ασφαλίζεται από τους κλέπτες κλεισμένους μέσα στο βαλάντιο της μετριοφροσύνης. Ακούει μόνο τα χτυπήματα και τα παιχνίδια τους χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από αυτά και τούτο διότι η μετριοφροσύνη είναι ταμείο απαραβίαστο. 6. Ετολμήσαμε διολίγο να φιλοσοφήσουμε για την άνθηση και τη μικρή ανάπτυξη τούτου του αϊθαλούς καρπού, αλλά για το ποιο είναι το τέλειο βραβείο, ο τέλειος καρπός της ιεράς αυτής αρετής, όσοι είστε οίκοι του Κυρίου ερωτήσατε τον Κύριο. Για την ποσότητα και μεγαλοσύνη της οσίας αυτής αρετής δεν είναι δυνατόν να ομιλήσω, για την ποιότητά της πάλι είναι ακόμη πιο αδύνατον. Έτσι ας επιχειρήσουμε πάλι να ομιλήσουμε για τις ιδιότητές της σύμφωνα με τη σκέψη που ήλθε στο νου μας. 7. Η μετάνοια που γίνεται με συνεχή φροντίδα και το πένθος που είναι καθορισμένο από κάθε κοιλίδα και η οσιωτάτη των αρχαρίων ταπείνωσης διαφέρουν και διακρίνονται μεταξύ τους όσο άρτος από τη ζύμη και το αλεύρι. Διότι συντρίβεται πρώτα η ψυχή και λεπτύνεται με την πραγματική μετάνοια. Έπειτα ενώνεται κατά κάποιο τρόπο και ας το είπω έτσι, συμφύρεται με τον Θεό, με το είδωρ του αληθινού πένθους. Εν συνεχεία δε αφού ανάψει με το πυρ του Κυρίου εμφανίζεται ως στερεός άρτος η μακαρία ταπείνωσης, η άζυμος και άτυφος, η οποία δηλαδή είναι απειλαγμένη από τη ζύμη της κακίας και την υπερηφάνεια. Και όπως κάθε μία από τις τρεις αυτές αρετές, τις όμοιες, με τρίπλοκη αλυσίδα ή καλύτερα με ουράνιο τόξο εμφανίζει την ίδια δύναμη και ενέργεια και αποβλέπει στον ίδιο στόχο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μεταξύ τους και τις ιδιότητες κοινές. Έτσι, όποιο θα ονομάσει σημάδι της μιας, θα το έβρεις να είναι γνώρισμα και της άλλης. Αυτό δε που είπα, θα προσπαθήσω με συντομία να το αποδείξω και να το επικυρώσω. 8. Πρώτη και εξαιρετική ιδιότητα της ωραίας και αξιοθαυμάστης αυτής τριάδος είναι η μεταπολή χαράς υποδοχή της ατιμίας, την οποία δέχεται με ανοιχτά χέρια και την εναγκαλίζεται με τη σκέψη ότι καταπάβει και κατακαίει ψυχικές ασθένειες και μεγάλες αμαρτίες. Δεύτερο γνώριμά της η εξαφάνισης κάθε εκδηλώσεως θυμού, καθώς και η μετριοφροσύνη για αυτή την επιτυχία. Η τρίτη δε και ανωτέρα βαθμίδα είναι η αναμφίβολος αμφιβολία για την ισχύ των καλών μας έργων καθώς και η συνεχή έφεση για μάθηση. 9. Όπως
τέλος νόμου και προφητών Χριστός εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι, Ρωμαίων γιώτα 4, έτσι και το πλήθος των ακαθάρτων παθών σε κάθε ένα που δεν προσέχει είναι η καινοδοξία και η υπερηφάνεια. Με το να τις φωνεύει δε αυτές η νοερά έλαφος της ταπεινοφροσύνης, διαφυλάται εκείνον ο οποίος συζεί μαζί της απρόσβλητο από κάθε θανατηφόρο δηλητήριο. Πού να εμφανιστεί η αλήθεια σε αυτή το δηλητήριο της υποκρισίας, πού το δηλητήριο της καταλαλιάς, πού η εμφόλευση σε αυτήν όφης, και αν πάλι εμφολεύσει δεν θανατώνεται και δεν εξαφανίζεται όταν τραβηχτεί έξω από την καρδιά και φανερωθεί. Δεν συναντά σε κάποιον, σε όποιον συνδέεται με αυτήν μίσος, ούτε κάποια μορφή οντιλογίας, ούτε καμία οσμή απειθαρχίας, εκτός αν τυχόν πρόκειται για θέματα πίστεως. 10. Ο όποιος την ενυμφεύθει είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνυχτος, σπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον, είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να τα λέγω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών. Ψαλμός ρο λάμδα έψιλον 23-24 και εκ των παθών και μολυσμών. 11. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. 12. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με επενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγα. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με επενείτε, τότε από τους ειδικούς σας επένους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίου πας υψηλοκάρδιος, παροιμίων γιώτα σίγμα 5. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας ή συνεχίζετε να με επενείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν διότι δεν είχαν τι να το απαντήσουν και έγιναν άφαντοι. 13. Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζωοποιό νάμα, δηλαδή την ταπείνωση λάκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως. Γνώριζε ο φίλε μου ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το στάρι και τον πνευματικό καρπόν. Κοιλάδα δε σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όρη, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. 14. Δεν λέγει ο ψαλμωδός ενίστασα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κοιμήθηκα κατά γης, αλλά εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος. Ψαλμός ρο γιώτα δέλτα 6. Η μεν μετάνοια μας αναγύρει, το δε πένθος κρούει την πύλη του ουρανού, η δε οσία ταπείνωσης την ανοίγει. Εγώ δε ομολογώ και προσκυνώ την τριάδα μέσα στη μονάδα και τη μονάδα μέσα στην τριάδα. 15. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφώδη και όταν απουσιάζει ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. 16. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο και ένας μόνο λογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή η ταπείνωση που δεν μπορούν να τη μιμηθούν οι δαίμονες. 17. Άλλο πράγμα είναι το να υπερηφανεύεται κανείς και άλλο το να μην υπερηφανεύεται και άλλο το να ταπεινώνεται. Ο πρώτος καθημερινός κρίνει τους άλλους. Ο δεύτερος δεν κρίνει τους άλλους, πλην όμως δεν κατακρίνει και τον εαυτό του. Ο δε τρίτος, αν απειλαγμένος και απειλαγμένος από την καταδίκη, καταδικάζει ο ίδιος συνεχώς τον εαυτό του. 18. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι τον τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλο των πιστών. 19. Εκείνος που έχει γίνει ταπεινός βαθιά και εσωτερικά δεν κλέπτεται και δεν ζημιώνεται από λόγους χιλέων, διότι δεν προφέρει η θύρα του στόματος ό,τι δεν έχει ο θησαυρός της καρδίας. 20. Ο ύπος που είναι μόνος του πολλές φορές του φαίνεται πως τα καταφέρνει στο τρέξιμο. Όταν όμως ευρίσκεται μαζί με άλλους ύπους, τότε αντιλαμβάνεται την οθρότητά του. 21.
Εάν ο λογισμός δεν καυχάται πλέον για φυσικά προτερήματα, αυτό είναι σημάδι ότι αρχίζει να έρχεται η υγεία. Αντιθέτως, όσον ως φρένεται ακόμη εκείνη τη δυσοσμία, δεν αισθάνεται του πνευματικού μύρου την ευωδία. 22. Ο εραστής μου είπε, η οσία ταπείνωσης δεν καταδικάζει τους άλλους. Δεν επιζητεί πρωτεία. Δεν χρησιμοποιεί σοφιστίες έως ότου ενωθεί μαζί μου, διότι μετά την ένωσή μας δεν υπόκειται πλέον στον νόμο. 23. Σε κάποιον αγωνιστή που προσπαθούσε να κατακτήσει τη μακαρία ταπείνωση, οι ανώσιοι δαίμονες έσπερναν επένω στην καρδία. Εκείνος δε μηχανάται κατόπιν θείου φωτισμού κάποιο ευσεβές τέχνασμα για να νικήσει την πονηρία των δαιμόνων. Σηκώνεται λοιπόν αμέσως και γράφει στον τοίχο του κελιού του τα ονόματα των πλέον υψηλών αρετών, δηλαδή της τελείας αγάπης, της αγγελικής ταπεινοφροσύνης, της καθαράς προσευχής, της αφθάρτου αγνότητος και των παρομοίων. Ο Σάκης λοιπόν άρχισε να τον επενούει λογισμοί, τους έλεγε: «Ας πάμε να κάνουμε τον έλεγχο». Πλησιάζοντας δε στον τοίχο, εδιάβαζε τα ονόματα των αρετών και απευθυνόμενος στον εαυτό του, εκράβγαζε: «Εάν τις αποκτήσεις αυτές, ας γνωρίζεις ότι ακόμη βρίσκεσαι μακριά από τον Θεό». 24. Ποια είναι η δύναμη και η ουσία αυτού του ηλίου, δηλαδή της ταπεινοφροσύνης? Δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Μόνο από τις ενέργειές της και από τις ιδιότητες της κατορθώνουμε να κατανοήσουμε την βαθύτερη ουσία της. 25. Η ταπεινοφροσύνη είναι θεϊκή σκέπη που σκεπάζει τους οφθαλμούς μας για να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι άβυσσος ευτελίας, απρόσβλητη από κάθε κλέπτη. Η ταπεινοφροσύνη είναι πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Ψαλμός Ξ 4. Ο εχθρός δεν έχει να ωφεληθεί από αυτόν τον ταπεινό και ο ιός ή μάλλον ο λογισμός της ανομίας δεν θα μπορέσει να τον κακοποιήσει. Αντιθέτως, δε αυτός θα κατακόψει ενώπιον του όλους τους εχθρούς του και όσους τον μισούν θα τους κατατροπώσει. Ψαλμός Ποιήτα 23. 26. Ο μεγάλος τούτος ιδιοκτήτης του ειδικού του πλούτου, δηλαδή η ταπείνωση, αντιλαμβάνεται μέσα στην ψυχή και άλλα εκλεκτά γνωρίσματα εκτός από όλα εκείνα που προαναφέραμε, διότι εκείνα που προαναφέραμε εκτός από ένα υποδηλώνουν απλώς τους άλλους τον πνευματικό πλούτο. 27. Θα γνωρίσεις και δεν θα απατηθείς ότι απέκτησες μέσα σου την οσία αυτή ουσία, δηλαδή την ταπείνωση, από το πλήθος του αρήτου φωτός και από τον απερίγραπτο έρωτα της προσευχής. Πριν κατακτηθούν αυτά, προηγείται μια κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν περιφρονεί τους αμαρτάνοντας ούτε κατακρίνει τα αμαρτήματά τους, και πριν από αυτή την κατάσταση προηγείται άλλη κατά την οποία η καρδιά μισεί κάθε καινοδοξία. 28. Όποιος επέτυχε την πλήρη γνώση του εαυτού του, αυτός έσπηρε σε γη αγαθή. Όποιος δεν έσπηρε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να ειδεί να ανθίζει μέσα του η ταπεινοφροσύνη. Όποιος επέτυχε τη γνώση του εαυτού του, αυτός ενστάνθηκε το φόβο του Κυρίου και βαδίζοντας με την αίσθηση αυτή έφτασε στην πύλη της αγάπης. 29. Η ταπείνωση είναι η πύλη της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όσους την πλησιάζουν, και ότι νομίζω ότι για αυτήν είπε ο Κύριος: «Και εισελεύσεται ο βουλόμενος και εξελεύσεται αφόβος εκ του βίου και νομήν ευρύσει». Ιωάννου Ι 9. Και χλώει μέσα στον παράδεισο. Όλοι όσοι εισήλθαν στη μοναχική ζωή από άλλη θύρα, αυτοί είναι κλέπτε και ληστέ της ειδικής του ζωής. Ιωάννου 1 Ι παράγραφος 1. 30. Όσοι επιζητούμε την ταπεινοφροσύνη, ας μην πάβουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και όταν αισθανόμεθα με την καρδιά μας ανώτερον σε όλα των πλησίων, τότε είναι κοντά μας το έλεος του Θεού, δηλαδή το εκ Θεού δώρο της ταπεινοφροσύνης. 31. Είναι ακατόρθωτο να προέλθει από το χιόνι φλόγα. Περισσότερο όμως ακατόρθωτο είναι να ευρεθεί ταπείνωσης στους ετεροδόξους, διότι το κατόρθωμα αυτό ανήκει μόνο στους πιστούς και ορθοδόξους, και μάλιστα σε όσους εξ αυτών έχουν καθαρθεί από τα πάθη. 32. Οι περισσότεροι από εμάς ονομάζουμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, ίσως και το παραδεχόμαστε, αλλά την ταπεινόφρονα καρδιά την ελέγχει η προσβολή και η εξουδένωση εκ μέρους των άλλων. 33. Εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στο ακύμαντο λιμάνι της ταπεινοφροσύνης δεν θα πάψει ποτέ να χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους και λόγους και σκέψεις και επινοήσεις και έρευνες
και αναζητήσεις και επιτιδεύματα και τεχνάσματα και ευχές και προσευχές μέχρι ότου απομακρύνει το σκάφος της ψυχής του από την παντοτινά τρικυμιώδη θάλασσα της Ιησούς, και τούτο με τη βοήθεια του Θεού και με τρόπου ζωής πιο ταπεινούς και πιο περιφρονημένους. Διότι όποιος εσώθηκε από αυτήν την Ιησή εύκολα σαν τον τελώνη, τακτοποιεί τα υπόλοιπα αμαρτήματά του. 34. Μερικοί, παρόλον ότι εσυγχωρήθηκαν για τα παλαιά τους αμαρτήματα, εν τούτης τα ενθυμούνται μέχρι τέλους της ζωής τους, χρησιμοποιούντας αυτά ως αφορμή τα περιφρονήσεις και μαστιγώνοντας με αυτά το μάταιο φρόνημα της Ιησούς. Άλλοι, αναλογιζόμενοι το πάθος του Χριστού, θεωρούν πάντοτε τον εαυτό τους χρεώστη. Άλλοι εξευθελίζουν τον εαυτό τους με τα καθημερινά τους φάλματα. Άλλοι κατέριψαν στο έδαφος την υπερηφάνεια με τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τα πτέσματα που κατά καιρούς τους συνέβησαν. Και άλλοι τέλος από την έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν την μητέρα των χαρισμάτων. Είναι και μερικοί άλλοι, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και σήμερα, οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν οι δωρεές του Θεού, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με τη σκέψη ότι είναι ανάξι για ένα τέτοιο πλούτο και ζουν με τη συνέστηση ότι καθημερινώς αυξάνει το χρέον των αμαρτιών τους. Τούτο είναι η ταπείνωση, τούτο η μακαριώτης, τούτο το ανώτερο βραβείο. 35. Όταν ειδείς ή ακούσεις ότι κάποιος μέσα σε ολίγα έτη απέκτησε πολύ μεγάλη απάθεια, να ξέρεις ότι δεν ευάδισε άλλη, αλλά τούτη τη μακαρία και σύντομη οδό. 36. Αγάπη και ταπείνωση. Ιερό ζεύγος. Η μία υψώνει και η άλλη συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν. 37. Άλλο είναι η συντριβή και άλλο η επίγνωση και άλλο η ταπείνωση. Η συντριβή είναι γέννημα κάποιας πτώσεως, διότι εκείνος που πείπτει συντρίβεται και ίσταται στην προσευχή χωρίς παρησία και μη επενετεί και με επενετία αφθάδια, ακουμπώντας σαν τσακισμένος στη ράβδο της ελπίδος και αποδιώκοντας με αυτή τον κίνα της απογνώσεως. Επίγνωσης είναι η ορθή γνώση των μέτρων στα οποία βρισκόμαστε, καθώς και η αδιάκοπη μνήμη των μικρών σφαλμάτων. Ταπείνωση είναι η νοερά διδασκαλία του Χριστού, η οποία φυλάσσεται από όσους την αξιώθηκαν στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής και δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. 38. Όποιος λέγει ότι οσφράνθηκε από την ευωδία ενός τέτοιου μύρου και συγχρόνως όταν ακούει επένου συγκινείται, καθώς κάπως η καρδιά του, ή βλέπει ότι δονείται από τη δύναμη των επενετικών λόγων, αυτός ας μην απατάται, έχει πλανηθεί. 39. Άκουσα κάποιον να λέγει ο ψύχος, μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλά ή το ονόματί σου δώσ δόξα. Ψαλμός Ρωγιώτα γάμα 9. Και τούτο διότι εγνώριζε ότι η φύση του ανθρώπου δεν μπορεί έτσι μόνη της να φυλαχτεί αυλαβής από την δόξα. Έλεγε ακόμη, παρασού ο έπαινος μου εν εκκλησία μεγάλη, ψαλμός ΚΑΑ 26. Δηλαδή κατά τον μέλλοντα αιώνα, διότι προηγουμένως δεν μπορώ να σηκώσω τη δόξα και τον έπαινο χωρίς κίνδυνο. 40. Εάν τούτο αποτελεί όρο και τρόπο της πλέον μεγάλης υπερηφανίας, δηλαδή το να υποκρίνεται κανείς από φιλοδοξία αρετές που δεν έχει, οπωσδήποτε τούτο θα αποτελεί το σημάδι της πλέον βαθιάς ταπεινοφροσύνης, το να παρουσιαζόμαστε δηλαδή σε άλλους ως ένοχοι δήθεν διαφόρων αμαρτημάτων, ώστε να εξευτελιζόμαστε. Έτσι ενήργησε εκείνος που επήρε στα χέρια του το ψωμί και το τυρί. Έτσι εκείνος που άφησε το ένδυμά του και γύρισε την πόλη με απάθεια, σαν αγωνιστής της αγνότητος που ήταν. Δεν θα λάβουν υπόψη τους αυτοί οι αγωνιστές των σκανδαλισμών των ανθρώπων, αφού έχουν αποκτήσει την δύναμη να πληροφορούν μυστικά με την προσευχή τους όλους για την αληθινή τους κατάσταση. 41. Όποιος φροντίζει για το πρώτο, δηλαδή για την αποφυγή του σκανδαλισμού, αυτός δείχνει ότι στερείται το δεύτερο, δηλαδή τη δύναμη της πληροφορίας, διότι όταν έχουμε τον Θεό έτοιμο να μας υπακούει, όλα μπορούμε να τα κατορθώσουμε. Να προτιμάς να λυπείς τους ανθρώπους μάλλον και όχι τον Θεό, διότι χαίρεται ο Θεός όταν μας βλέπει να επιδιώκουμε την ατιμία με τον σκοπό να πιέσουμε και να κτυπήσουμε και να εξοντώσουμε την ματαιότητα της Ιησούς. 42. Η τελεία ξενιτεία είναι η πρόξενος των τόσο μεγάλων κατορθωμάτων, εφόσον μόνο οι πολύ μεγάλοι αντέχουν στο να εμπέζονται από τους γνωρίμους των. Οι άλλοι, επειδή δεν αντέχουν, ας επιζητούν να ξενιτευτούν
και να ασκούνται ανάμεσα σε ξένους και αγνώστους ανθρώπους. Ας μην παραξενευτείς για όσα είπα, διότι κανείς δεν μπορεί να ανέβει δια της μίας όλη την κλίμακα. 43. Θα μας αναγνωρίσουν όλοι ως μαθητές του Θεού, όχι διότι μας υποτάσσονται οι δαίμονες, αλλά διότι τα ονόματά μας έχουν γραφεί στον ουρανό της ταπεινώσεως. Λουκά Ιώτα 20. 44. Η ακαρπία κάνει ώστε οι κλάδοι των λεγόμενων κύτρων να ανυψώνονται μόνοι τους προς τα επάνω. Όταν όμως γύρουν προς τα κάτω, αρχίζει γρήγορα η καρποφορία. Όποιος το συνέλαβε στο νου του, καταλαβαίνει τι θέλω να υπώ. Στην ουσία ταπείνωση υπάρχουν ενώπιον του Θεού διάφορες βαθμίδες αναβάσεως. Η 30, η 60, η 100. Στην τελευταία βαθμίδα κατορθώνουν να ανέβουν οι απαθείς. Στη μεσαία οι ανδροί και στην πρώτη όλοι. Εκείνος που απέκτησε αυτογνωσία ποτέ δεν θα ξεγελαστεί να επιχειρήσει κάτι υπέρ τη δύναμή του, αλλά προχωρεί στο εξής πατώντας στερεά στη μακαρία αυτή οδό της ταπεινώσεως. 46. Τα πτηνά φοβούνται τη θέα του ιέρακος, ομοίως και οι εργάτες της ταπεινοφροσύνης τον ήχο της αντιλογίας. 47. Είναι πολλοί εκείνοι που επέτυχαν τη σωτηρία τους χωρίς προφητικά χαρίσματα και λάμψεις και θαυματουργίες. Χωρίς την ταπείνωση όμως κανείς δεν πρόκειται να εισέλθει στον νυμφώνα. Διότι τα μεν πρώτα τα διαφυλάσσει η δευτέρα, δηλαδή η ταπείνωση, ενώ αντιθέτως τα πρώτα σε επιπολαίους ανθρώπους την εξαφάνισαν οι άνθρωποι, την ταπείνωση. 48. Για να ταπεινούμεθα, έστω και χωρίς τη θέλησή μας, ο Κύριος οικονόμησε και τούτο. Κανείς δεν μπορεί να βλέπει τα τραύματά του όπως τα βλέπει ο πλησίον του. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να χρεωστούμε τη θεραπεία όχι στον εαυτό μας, αλλά στον πλησίον και στο Θεό. 49. Ο ταπεινώνους αποστρέφεται με ευδελιγμία το δικό του θέλημα ως πεπλανημένο και στα αιτήματά του προς τον Κύριο συνηθίζει να δέχεται με αδίστατη χτυπήστη τη γνώση του θελήματός του και να υπακούει σε αυτό. Υπακούει δε στους διδασκάλους του χωρίς να εξετάζει και να περιεργάζεται τη ζωή του, αλλά αναθέτοντας κάθε φροντίδα του στον Θεό, ο οποίος ακόμη και με το στόμα της όνου εδίδαξε στον Βαλαάμ τα απαραίτητα. Αριθμών ΚΒ 28-50. Ο ταπεινώνους αυτός μοναχός και όταν ακόμη όλα τα σκέπτεται και τα πράττει και τα λέγει κατά Θεόν, και τότε ακόμη δεν δίδει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, διότι για τον ταπεινό το οικειόπιστον είναι μεγάλο σκόλοψ και βάρος, όπως αντιθέτως για τον υπερήφανο το ετερόλεκτον. 51. Εγώ νομίζω ότι μόνο όποιος είναι άγγελος δεν κλέπτεται από αμαρτήματα, δεν υποκύπτει και δεν υποπίπτει δηλαδή σε κανένα αμάρτημα, διότι άκουσα κάποιον επίγειο άγγελο να λέγει «Ουδένε εμ αυτό συνείδα, αλλά ούκεν τούτο διε δε δικαίωμαι». Ο δε κρίνον με Κύριος εστί. Α Κορινθίους Δέλτα 4. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να κατακρίνουμε συνεχώς και να κατηγορούμε τους εαυτούς μας, ώστε με τον εκούσιο εξευθελισμό να απομακρύνουμε τις ακούσιες αμαρτίες. Διαφορετικά θα είναι οπωσδήποτε άσχημη η λογοδοσία μας για αυτά την ώρα του θανάτου. 52. Εκείνος που ζητεί από τον Θεό πράγματα μικρότερα από ό,τι θα του άξιζαν, αυτός θα λάβει οπωσδήποτε ανώτερά του. Περί αυτού μαρτυρεί ο Τελώνης, ο οποίος ζητούσε μόνο τη συγχώρεση και απεκόμισε επιπλέον και την δικαίωση. Ο ληστής πάλιν εζήτησε να τον ενθυμηθεί μόνο ο Κύριος στη βασιλεία του και όμως εκκληρονόμησε ολόκληρον τον παράδεισο. Μέσα στη δημιουργία δεν είναι δυνατό να αντικρίσεις μικρή ή μεγάλη φωτιά όσον αφορά τη φύση της. Και στην ανώθευτη ταπεινοφροσύνη είναι εντελώς αδύνατο να εναπομείνει ίχνος κάποιας ξένης ύλης. Όσο συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε εκουσίως, δεν υπάρχει μέσα μας τούτο, η ανώθευτη δηλαδή ταπεινοφροσύνη. Όταν όμως αμαρτάνουμε ακουσίως, αυτό αποτελεί απόδειξη της παρουσίας της. 54. Γνωρίζοντας ο Δεσπότης Χριστός ότι προς την εξωτερική εμφάνιση συμμορφώνεται και η αφανής αρετή της ψυχής, φορώντας το λέντιό μας υπέδειξε μέθοδο για να βαδίζουμε την οδό της ταπεινώσεως, διότι η ψυχή
εξομοιώνεται με ό,τι ασχολείται και λαμβάνει τον τύπο και τη μορφή αυτών τα οποία πράττει. 55. Η αρχή, η εξουσία, η γυναιτία, η ψηλοφροσύνη σε έναν άγγελο. Αλλά βεβαίως δεν του εδόθηκε η εξουσία για να πέσει την ψηλοφροσύνη. 56. Διαφορετικά αισθάνεται όποιος κάθεται σε θρόνο και διαφορετικά όποιος κάθεται στην κοπρία. Ίσως για το λόγο αυτό και ο Μέγας εκείνος δίκαιος, δηλαδή ο Ιώβ, καθόταν έξω από την πόλη επάνω στην κοπρία. Τότε, αφού απέκτησε την τέλεια ταπεινοφροσύνη, είπε ολοψύχος: «Εφάβλησα εμ' αυτόν και ετάκην, ήγημε δε εμ' αυτόν, γίν σποδόν». Ιώβ μη β' 6. 57. Ευρίσκω ότι εκείνος ο Μανασής αμάρτησε όσο κανείς άλλος άνθρωπος, αφού και τον ναό του Θεού και ολόκληρη τη θρησκεία εμόλυνε με τα είδωλα. Γι' αυτόν και αν ακόμη ενίστευε όλος ο κόσμος, δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα που να του αντιστάθμιζε τα αμαρτήματά του. Η ταπείνωση όμως εστάθη ικανή και θεράπευσε όσα ήταν σε αυτόν αθεράπευτα. 58. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, λέγει ο Δαβίδ στον Θεόν, ολοκαυτωμένα σώματα δια της νηστείας ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό. Ψαλμός νη 18 έως 19 κτλ. Όλοι κατανοούν τη σημασία αυτών των λόγων. Η μάρτυκα το Κυρίο, ευόησα προς τον Θεό, η μακαρία αυτή ταπείνωσης και τα αμαρτήματα της μοιχείας και του φόνου, και αμέσως ήλθε η απάντηση. Αφίλετο, εσυγχώρεσε δηλαδή, Κύριος, το αμάρτημά σου. Β' Βασιλειών, Ι' Β' 13. 59. Δρόμο και αφορμή για την απόκτηση αυτής της αρετής, οι αείμνηστοι πατέρες μας όρισαν τους σωματικούς κόπους. Εγώ δε συνιστώ την υπακοή και την ευθύτητα της καρδίας, που εκ φύσεως είναι αντίθετες προς την ίηση. 60. Αν αυτή η υπερηφάνεια μερικούς από αγγέλους τους μετέβαλε σε δαίμονες, εκείνη η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε μερικούς από δαίμονες μπορεί να τους μεταβάλει σε αγγέλους. Γι' αυτό ας έχουν θάρρος όσοι έπεσαν. 61. Ας πέψομεν και ας πικτεύσομεν με όλες μας τις δυνάμεις να ανέβουμε στην κεφαλήν και κορυφή της ταπεινοφροσύνης. Αν δεν μπορούμε αυτό, ας ανεβούμε τουλάχιστον στους ώμους της. Αν και αυτό δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε, ας μη χάσουμε τουλάχιστον την αγκάλη της. Διότι όποιος την χάσει αυτήν, απορώ αν θα μπορέσει να κερδίσει τίποτε στην αιωνιότητα. 62. Νεύρα της ταπεινοφροσύνης και οδή, αλλά όχι και σημάδια και αποδείξεις, είναι η ακτιμοσύνη, η αφανής ξενιτεία, η απόκρυψη της σοφίας, η απλή ομιλία, η ζήτηση ελεημοσύνης, η απόκρυψη της ευγενικής καταγωγής, η εξορία της παρησίας, η απομάκρυση της πολυλογίας. Τι τίποτε άλλο δεν κατόρθωσε ποτέ μέχρι σήμερα και τώρα να ταπεινώσει τόσο την ψυχή όσο η πτωχία και η επαιτία. Τότε φαίνεται η φιλοσοφία μας και η φιλοθεία μας, όταν ενώ μπορούμε να υψώσουμε τον εαυτό μας, αποφεύγουμε αν επιστρεφτεί το ύψος. 63. Εάν εξοπλίζεσαι καμία φορά εναντίον ενός πάθους, να παίρνεις ως σύμμαχο τούτη την αρετή, διότι αυτή επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσεται και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα. Ψαλμό σίγμα 13. Δηλαδή, όπως τα έλεγα εγώ, επαμαρτίαν και απόγνωση επιβίσεται και καταπατήσει τον διάβολο και το δράκοντα του σώματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι ουράνιος ανεμοστρόβιλος που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσο της αμαρτίας στα ύψη του ουρανού. Αντίκρισε ένας κάποτε το κάλος της μέσα στην καρδιά του και αφού κατελήφθη από θάμβος, ερωτούσε το όνομα του πατρός της. Εκείνη δε με ένα φεδρό και γαλήνιο μηδίαμα του αποκρίνεται. Πώς πέφτεις να μάθεις το όνομα του πατρός μου ενώ αυτός είναι ανώνυμος? Δεν θα σου το φανερώσω έως ότου λάβεις μέσα σου τον Θεόν. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας, αμήν. Μητέρα της πηγής είναι η άβυσσος των υδάτων, πηγή δε της διακρίσεως ή ταπείνωσης.